Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is. Κάνε νόημα να μπω. Second rule of Fight Club is. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'd give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you. I meant it, now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Bravo σας παιδιά, bravo Ελλάδα! Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ και χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, τα έτης σπανίως αναφέρονται ως έτης. Αναφέρονται ως αιτήλα, λες και είναι πάθηση. Λέμε μια αιτήλα. Υπάρχει εδώ πέρα μια αιτήλα, μια ξέρω εγώ. Και λέγοντας αιτήλα, συνήθως εννοούμε μια νοσταλγία, έτσι. Μια νοσταλγία. Υπάρχει μια αιτήλα πάνω στα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Αλίμονο να το λέμε, γιατί τα έτης είναι αλήθεια. Ότι είναι μια δεκαετία ενδιάμεση, είναι μια δεκαετία μεταβατική, δηλαδή είναι μια δεκαετία που δεν είναι σίγουρα τόσο ρηξικέλευτη όσο τα 60s ή τα 70s, οπωσδήποτε, αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο αθώα από τα 90s. 100%. Μπορούμε να το πούμε. Βέβαια. Μπορούμε να το πούμε αυτό, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα. Μια μεταβατική περίοδος για μας. Καλά για την Ελλάδα παγκοσμίως, αλλά και για μας ιδιαίτερα, γιατί θυμίζουμε η Ελλάδα έχει περάσει προς τα Χούντα, έχει μπει στη μεταπολίτευση λίγα χρόνια ουσιαστικά. Οπότε, επειδή έχουμε μείνει και λίγο πίσω εμείς, η δεκαετία αυτή μαζικοποιεί και αρκετά στοιχεία από προηγούμενες δεκαετίες ουσιαστικά που τα φέρνει. Κερδίζει, καλύπτει. Ανασκευάζει το χρόνο και μας πάει μπροστά ενώ ήμασταν πολύ πίσω, όπως είπες. Έτσι. Και γίνεται γρήγορα αυτό. Έτσι, ένα γκάζι, ένα μικρό γκάζι πατιέται εκεί στην πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, τα έτης είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στο 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club, το Fight Club της Παρασκευής, να το πούμε έτσι, που είναι διαφορετικό από τα Fight Club των υπόλοιπων ημερών. Μαζί μας είναι ο Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων. Έτη στις μουσικές επιλογές σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λογικό είναι, ο Κώστας Μιαούλης στην οργάνωση και μέλεια παραγωγής. Να πω ότι για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο sportfm.gr και πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player και μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μπείτε, να γράψετε και να στείλετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν και να εγκαταστήσετε στο κινητό σας το application της εκπομπής. Fight Club 2001 είναι αυτό το οποίο γράφετε αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το site της εκπομπής, το επίσημο. Ο
Ο Γιάννης Τσαούς είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία, κυρίες και κύριοι, διότι πρέπει να σας πω ότι αυτό το δύο-ωρο σημερινό μας ταξίδι θα το κάνουμε παρέα με έναν πολύ εκλεκτό προσκεκλημένο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φιλοξενηθεί ξανά εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάντα είχαμε λόγους, πώς να πούμε, βιβλιοφιλικούς για να βρισκόμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Είχαμε βρεθεί τελευταία φορά με αφορμή την κυκλοφορία του προηγούμενου βιβλίου του Dead Rockers Society. Είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τότε. Είχαμε μιλήσει επίσης με τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι δικηγόρος και εγκληματολόγος, για ένα άλλο από τα βιβλία του, το μοναδικό βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα και ασχολείται με τους Έλληνες serial killers και τις περιπτώσεις, τέλος πάντων την ελληνική περίπτωση, να το πούμε έτσι, ένα πολύ ξεχωριστό βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι και σήμερα τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, έναν άνθρωπο ιδιαίτερος πολυπράγμονα. Και σήμερα τον υποδέχομαι με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του βιβλίου, του ολόφρεσκου βιβλίου του Somewhere in 80s Land, με υπότιτλο Ελιξίριο σε Ultra High Quality. Το έχουμε συνήθως τώρα το Ultra High Quality, να τα ακούμε εμείς τώρα 4K και HD και τέτοια, αλλά το Ultra High Quality ήταν η έκφραση των 80s. Και ξέρετε, σε μια δεκαετία που στην πραγματικότητα τα βλέπεις όλα με κόκο. Βέβαια, το να βλέπεις κάτι σε οτιδήποτε λίγο καλύτερο από αυτό ήταν θαύμα. Ήταν θαύμα πραγματικά. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Καλώς βρήκα, σεμνύνομαι κύριε Πρόεδρε, όπως τα λέγαμε. με ταπεινά ευχαριστώ για τις προσφωνήσεις και τα καλά λόγια. Είναι η τελευταία φορά που τα είπαμε, νομίζω ήταν προ-κορονοϊού, στο προηγούμενο βιβλίο, και πέρασαν τόσα πράγματα από τις ζωές μας αυτά τα 2,5 χρόνια. Να. Που η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, εντάξει, που διαμορφώθηκε μέσα στα χρόνια, μου έδωσε την όθηση να το κάνω, να το βγάλω θετικό. Ήθελα να είναι κάτι θετικό. Δηλαδή, εντάξει, το Dead Rockers Society είχε ένα πένθος, είχε κάτι συνοφριωμένο, γιατί είχε ιστορίες ανθρώπων που έχουν πεθάνει και που έχουν δώσει το παράδειγμα, βέβαια, mm-hmm. από τη μουσική τους που δεν πεθαίνει ποτέ. Αλλά εδώ ήθελα κάτι αμιγώς θετικό και όχι με νοσταλγία. Δηλαδή, η νοσταλγία είναι κάτι το οποίο το νιώθει κάποιος που το έχει ζήσει και λέει τι ωραία τελικά ήταν τότε. Δεν ήθελα να πάω εκεί, ούτε να πατήσω εκεί. Ήθελα να θυμίσω το πόσο μέσα στην πραγματικότητα είναι τα 80's κάθε μέρα. Mm-hmm. Και πώς το θυμίζεις αυτό, εντοπίζοντας τις συνθήκες και τις ιστορίες, κάποιες από τις χιλιάδες ιστορίες, που δείχνουν πώς πρωτοανακάλυψαν τη μουσική των 80's, τις ταινίες και τα πρότυπα των 80's, η γενιά που στην ουσία είναι η πρώτη που μεγάλωσε μες τα 80's, η γενιά που από τα 19 της χρόνια μέχρι τα 19, μέχρι την ενηλικίωση, ήταν full μέσα στη δεκαετία του 80, μεγάλωσε μέσα στη δεκαετία του 80. Έτσι, η δικιά μας γενιά δηλαδή. Ακριβώς. Μέσες άκρες, ουσιαστικά οι άνθρωποι, ας το πούμε, εντάξει, γεννημένοι, ξέρω, από το 70 μέχρι το 75, ας πούμε, είναι μια γενιά η οποία έζησε τα 80's. Και λίγο πιο πίσω, δηλαδή από το 67, σωστό, ξέρω, σωστό. Μέχρι το εκεί. Σωστό. Τη ζήσαν αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα. Οπότε αυτό σκέφτηκες να καταγράψεις το βιβλίο. Ποιος ήταν ο τρόπος που έβαλες το... από το υλικό σου σε τάξη, να το πούμε. Δηλαδή, τι είχες στο μυαλό σου, πώς είχες στο μυαλό σου να το καταγράψεις, γιατί το να πεις απλά εντάξει, θα γράψω για τα 80's, είναι απλώς μια σκέψη αρχής. Ναι. Τίποτα περισσότερο. Αυτό έχει ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια πριν. Εγώ κρατούσα πάρα πολλά πράγματα και κρατώ, δηλαδή, από ημερολόγια, σημειώσεις, από κόμματα, εκατοντάδες περιοδικά. Καλά, δεν μιλάμε για δίσκους, κασέτες και CD και DVD και όλα αυτά. Καταλόγους, χειρόγραφους, κασέτες, χειρόγραφους, όλα αυτά τα πράγματα. Γενικώς δεν πετάγες τίποτα, με λίγα λόγια. Όχι, δεν πετάω, αλλά είναι και κρυμμένα σε διάφορα σπίτια γιατί χωράνε σε ένα πλέον. Ποτέ. Λοιπόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τσακώνω με τη γυναίκα μου λέει αυτά θα στα πετάξω όλα έξω. Oh. Αλλά εντάξει, είναι η απειλή η οποία είναι που με κοκαλώνει πραγματικά. Η μόνη απειλή. Αυτό λοιπόν όταν έχεις το υλικό. Στην ουσία, η δουλειά μου που είναι δικηγόρος μαχόμενος κανονικός που γράφω, υποστηρίζω τις υποθέσεις κτλ. Η δουλειά μου έχει υποδείξει έναν τρόπο. Βάζει σε χρονολογική σειρά τα πράγματα. Και εκεί αναδεικνύονται.
τάσεις, στάσεις, συνδέσεις, αιτίες που προχωράνε, που εξελίσσονται. Mm-hmm. Και η οπτική ματιά είναι εύκολη για να μπορείς να γράψεις και ένα βιβλίο βιωματικό. Είναι να αποσαφηνίσεις το πώς το είδες εσύ και γύρω σου. Οπότε πώς το είδες εσύ και γύρω σου στα 9, πώς το είδες εσύ και γύρω σου στα 12, στα 15, στα 18, στα 19. Να. Έχει μια τέτοια πορεία. Mm-hmm. Γιατί άλλα καταλαβαίνεις όταν είσαι το 81 και έχει βγει το Πασόκ και βλέπεις ότι τσακώνονται οι θείοι σου, ας πούμε. Άλλο το 85 που είσαι στο γυμνάσιο Λύκειο και καταλαβαίνεις ότι οι προηγούμενες χρονιές δεν πήγαιναν στη δισκοτέκ, δεν έκαναν πάρτι εύκολα. Αλλά η δική σου θεωρεί δεδομένο ότι θα κάνει πάρτι. Ας πούμε, θα μαζέψει το 15 μελές και θα κάνει πάρτι για να πάρτε εκδρομή. Και το ότι βλέπεις το βίντεο κλιπ και παίρνεις το δίσκο ένα μήνα αφού του το έχεις δει στο Μουσικόραμα. Και αλλιώς όταν είσαι στη δίνη του 89 που συμβαίνει κάτι ιστορικό και που αριστερά και δεξιά συνεργάζονται για πρώτη φορά και το Πασόκ έχει εκπέσει και υπάρχουν σκάνδαλα και οι εφημερίδες πουλάνε τρομερές ποσότητες, ναι, κάθε μέρα, ναι, και έχουμε τον Κοσκοτά και τον Ολυμπιακό να καταραίει και διάφορα πράγματα. Και στο ενδιάμεσο να έρχονται συναυλίες, πρώτη φορά να ανοίγει το Ρόδον Κλαμπ, ας πούμε, στην Αθήνα, να ζούμε τις πρώτες μεγάλες συναυλίες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι, κάθε δεκαετία έχει τις πρώτες τις φορές. Απλώς στα 90's ίσως να είναι λίγο νωρίς να βρεθεί κάποιος να τα γράψει. Mm. Στα 90's υπήρχε μια μεγάλη, έτσι, ψευδεπίγραφη εφορία. Υπήρχε το ιδεώδες ότι όσο λιγότερο δουλεύεις και βγάζεις περισσότερα, στη δική μου γενιά που είχε πια μπει στην παραγωγή, σωστό, ότι τόσο πιο μάγκας είσαι. Αυτό που απεδείχθη πολύ γρήγορα ότι από το χρηματιστήριο και μετά ήταν ένα ψευδές όνειρο, ένα σύννεφο. Τα προηγούμενα χρόνια είχε μια άλλη τροπή. Δηλαδή, τη δεκαετία του 80 έγιναν πράγματα τα οποία εμείς ήμασταν μικροί για να καταλάβουμε τη σημασία τους, αλλά μας ακολούθησαν, ζήσαμε μέσα αυτά. Παράδειγμα, η μοιχεία σταμάτησε να είναι έγκλημα. Οι γυναίκες μπορούσαν να καταθέτουν σε συμβολιογράφο σαν μάρτυρες. Αυτά τα πράγματα που τα έμαθα και εγώ εκ των υστέρων, γιατί από τη δουλειά μου τα πληροφορήθηκα και τα έβαλα σε ιστορική προοπτική. Σωστά. Αυτά άλλαξαν την ελληνική κοινωνία άρδινη, τουλάχιστον τη έδωσαν την ευκαιρία να αλλάξει. Γενικώς μιλάμε για μια δεκαετία στην οποία κατακτήθηκαν εργασιακά δικαιώματα. Βέβαια, τα οποία σήμερα αναιρούνται. Τα οποία έχουν αναιρεθεί σήμερα με τραγικό τρόπο. Ναι, δηλαδή. Ναι, αλλά είναι πράγματα που κατακτήθηκαν τότε. Βέβαια, να πούμε, έτσι, με τώρα τα μεγάλα πράγματα, ναι, 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 τα οποία έγιναν. Ναι. Και αν μιλάμε για μεγάλα πράγματα, γιατί για μικρά μπορούμε να μιλάμε για μέρες, mm-hmm, υπήρξε μια σαφέστατη άνοδος του βιωτικού επίπεδου. Δηλαδή, βέβαια, τα 80's ήταν μια δεκαετία που ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο, mm-hmm, του Έλληνα, και μια δεκαετία στην οποία ταυτοχρόνως το επίπεδο ζωής ήταν ανεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος μπορούσε, την έβγαζε, που λέμε, και πολύ καλά, να το πούμε έτσι. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Έτσι είναι. Δηλαδή, η αίσθησή μου, δεν έχω πρόχειρα, αλλά έχω μαζέψει και δεδομένα, δημοσιοποιημένα δεδομένα από δείκτες. Με τους δείκτες δεν είμαι καλός, γιατί είναι πολύ οι αριθμοί. Ναι. Αν δεν έχει παύλα ενδιάμεσα και δεν είναι σκόρ αγώνα ποδοσφαίρου, ας πούμε, κάπως μπερδεύουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και οι δείκτες ήταν για κάποιο διάστημα των νέων, δηλαδή μέχρι το 85 στην ουσία, που υπήρξε η πρώτη λιτότητα. Ναι, θετική, και υπήρχε κυρίως πέρα από δείκτες και πραγματικά δεδομένα, γιατί μια αγορά και μια παραγωγική, έτσι, διαδικασία ελληνική που ήταν τραυματισμένη και στραβοχημένη, αλλά είχε βιομηχανίες, είχε βιοτεχνίες. Πέρα από αυτό υπήρχε μια ελπίδα ότι τα πράγματα πλέον μπορούν, ναι, να πάνε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Και όραμα. Όραμα υπήρχε. Παρότι δεν ήταν συλλογικό, ναι, όλων, ναι, 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 ήταν όμως όραμα διαφόρων και των πιο μεγάλων των πατεράδων μας και των παππούδων, ας πούμε, που πλέον είχε αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση, υπήρχε μια τάση ότι, εντάξει, οι διαφορές υπάρχουν. Πολύ μεγάλη ιστορία, ότι έκλεισε μια τεράστια πληγή το συγκεκριμένο. Μην το προσπερνάμε. Επιχειρήθηκε έτσι να κλείσει. Όπως επιχειρήθηκε φαίνεται να κλείσει. Ναι. Okay. Θα πω, κάτι έγινε. Βέβαια. Από το τίποτα έγινε, βέβαια, κάτι. Βέβαια, να το πούμε έτσι. Βέβαια. Έγιναν βήματα. Τώρα δεν ήμασταν ικανοί να τα αξιοποιήσουμε. Θέλαμε ίσως και άλλες 4 δεκαετίες για να το χωνέψουμε. Δεν είχαμε από. Είναι μεγάλη κουβέντα. Εμείς όμως, από τα μάτια των πιτσιρίκων που μεγαλώσαμε τότε, ήμασταν χαρούμενοι και χαρούμενοι. Είχαμε τις ευκαιρίες να είμαστε ανέμελοι. Είχαμε τις πολιτισμικές προσλαμβάνουσες, έστω και με το βίντεο, με τη βιντεοκασέτα που άνοιγαν τα βίντεο κλαμπ και παίρναμε τα παλιά έργα και τα βλέπαμε.
με τα θερινά σινεμά που μπορούσες να δεις και παλιότερα έργα, με τους δίσκους και τις κασέτες που έρχονταν ένα μήνα μετά, ας πούμε. Ήταν εύκολο να τις δεις, έβλεπες, διάβαζες στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, που υπήρχαν αρκετά περιοδικά τότε για τη μουσική, ότι στο νούμερο ένα είναι το τάδε, ας πούμε, όνομα. Να. Και μετά από λίγο μπορούσε να τον βρει το δίσκο αυτόν, να τον αγοράσει. Να τον ακούσει μαζί με του φίλου σου, να τον γράψει κασέτα, να το συζητήσει. Αυτό δεν έχει νοσταλγία, είναι η πραγματική συνθήκη η οποία δημιούργησε, έφερε κοντά παρέες, γνώρισε κόσμο, τους έκανε όταν είναι τυχαία σε ένα μπαρ και παίζει το Hero Go Again να βλέπεις διάφορους μεσήλικες τύπους να παρατάνε τα πάντα και να τραγουδάνε, ας πούμε. Αυτό είναι μια συνδετική ύλη που τα 80's την άφησαν πολύ βαθιά μέσα μας και που συγκρίσεις δεν μπορεί να γίνονται, γιατί κάθε γενιά έχει τα δικά της πρότυπα. Αλλά τα έτη σήμερα υπάρχουν γύρω μας. Δηλαδή, μουσικές, τα loop, ναι, στις διαφημίσεις, τα αστεία που κάνουμε, όλα αυτά τα meme με το Πασόκ, ας πούμε, αυτά είναι έτη καθαρά. Δηλαδή, όλα είναι έτη. Έστω και αν έχουν ψευδίσει περίπου, όχι ακριβείς αναφορές, ναι. Αφορούν μία εποχή που υπήρχε η σχετική άνεση, αυτό που είπες ακριβώς, και ως πιτσιρίκι η σχετική ανεμελιά, ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Και αν με επιτρέψεις, επειδή αναφέρθηκε στη μουσική, γιατί λες ποια πράγματα κουβαλάμε, μάλλον πώς αντικατοπτρίζονται σήμερα τα έτη, ας πούμε, στην πραγματικότητα, πρέπει να πω ότι σίγουρα μέχρι ένα-δύο χρόνια, δηλαδή από τα έτη και μέχρι σίγουρα πριν ένα-δύο χρόνια, για να μην πω ακόμα μέχρι σήμερα, η έτη μουσική, η οποία είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι, είναι η μοναδική σίγουρη μουσική για κέφι οπουδήποτε και για οποιαδήποτε ηλικία. Αυτό είναι αδιανόητα εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Άνθρωποι που δεν είχαν γεννηθεί στα έτης αντιλαμβάνονται, συλλαμβάνουν το vibe, ας πούμε, για να μιλήσουμε με την τρέχουσα ορολογία. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, κυρίως από άποψη μουσική, αν το δει κανείς. Και αυτό δεν είναι δική μου ιδέα, το έχω συζητήσει με ανθρώπους που έφτιαχναν δίσκους, που ασχολούνταν με τους δίσκους, έχω διαβάσει πολλά για τους δίσκους. Τελειοποιήθηκε η φόρμα της μουσικής. Το single, το μικρό, εύληπτο, με την σπάνια και επιδραστική μελωδία. Υπήρχαν στιχουργοί, παραγωγοί, οι καλύτεροι, και αν θες και στα βίντεο κλιπ υπήρχαν οι καλύτερες, η Πολα Αμπντούλ, ας πούμε, που ήταν η χορογράφος, οι καλύτεροι φωτιστές, οι καλύτεροι σκηνοθέτες. Μετά κάνανε, ας πούμε, διάφορες ταινίες, blockbuster, οτιδήποτε. Άρα υπήρξε η αποθέωση της εξειδίκευσης και της συμμετοχικής δημιουργίας στην τέχνη του φαίνεστε, βέβαια. Να. Δηλαδή στο εξώφυλλο, στο βίντεο κλιπ, στην μουσική παραγωγή, στο πώς θα ακούγεται το κομμάτι. Αυτά όλα τα είχαν και οι DJ σε οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας, ας πούμε. Οπότε αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο κοινοκτημοσύνη, το ανέβασμα του επίπεδου σε επίπεδο τέτοιο μουσικό, ας πούμε. Λέγοντας τώρα για ανέβασμα του επίπεδου, λέγαμε και πριν για το όραμα, έτσι μου δημιουργείται στο κεφάλι, ήτανε τα έτης για την Ελλάδα, ας πούμε, τα δικά μας σίξτης? Αυτό έχει υποθεί και το γράφω και στο σημείωμα του προλόγου του βιβλίου, ότι έχει υποθεί από πολλούς αυτό και μεγαλύτερους κιόλας, ότι ασχέτως αν ήταν στην ηλικιακή κατηγορία αυτή που αναφερόμαστε τώρα στη δική μας, αν ήταν λίγο πιο μεγάλη, ας πούμε. Γιατί για να κάνεις τη σύγκριση πρέπει να έχεις παραστάσεις από τα σίξτης, οπότε οι πιο μεγάλοι συνήθως το έχουν πει αυτό. Ότι υπήρξε το πεδίο της ελευθεριότητας να αναπτυχθούν κάποια πράγματα. Όμως οι πιο μεγάλοι το έζησαν σαν απογοήτευση, γιατί η ελπίδα της μεταπολίτευσης να γίνουν τα πράγματα που είχαν στερηθεί οι γενιές αυτές δεν πήραν την μορφή που θα ήθελαν. Αυτό περνάει μέσα. Δηλαδή πέραν μέσα από κόμματα, η διάψευση, δηλαδή η πολιτική ήρθε πολύ γρήγορα για αυτούς, γιατί ήταν πιο μεγάλοι και καταλάβαιναν. Εμείς δεν καταλαβαίναμε, ήμασταν να περάσουμε καλά, ακόμα ήμασταν στο σχολείο, κάναμε πάρτι, παίρναμε, δηλαδή ρουφούσαμε τα πράγματα. Ήμασταν ακόμη στο περιορισμένης ευθύνης. Όταν δεν κληθήκαμε πρώτη φορά, ας πούμε, να ψηφίσουμε, είχε τελειώσει, τελείωνε η δεκαετία του 80 και πέσαμε στα σκάνδαλα. Δηλαδή πέσαμε στην απολιτικ φάση της μεταπολίτευσης, η οποία 15 χρόνια, ας πούμε, κράτησε, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινήσαμε με το θα γίνει ο ιστορικός συμβιβασμός μεταξύ αριστεράς και δεξιάς και το Πασόκ είναι κάτι το οποίο είναι μόνο σκάνδαλα και μόνο κλέφτες και τα λοιπά, φύγετε κλέφτες και τέτοια. Σε αυτό το κλίμα μεγαλώσαμε. Ναι. Εκείνων των 2-3 χρόνων με τις απανωτές αναμετρήσεις τις εκλογικές και τα λοιπά, και μετά οδηγηθήκαμε στα 90's, τα οποία ήταν από πολιτική άποψη μια ιδιόμορφη κατάσταση, σαν να τα είχαμε περάσει
τα δύσκολα και μετά έδειχναν όλα εύκολα που δεν ήταν καθόλου έτσι τελικά. Το είδαμε από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και μετά. Αλλά να μην πολιτικολογούμε και τόσο πολύ. Αυτά είναι ιστορία πολύ πρόσφατη και όπως λέμε συνήθως και στο σχολείο δεν κάναμε ποτέ την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ήταν επικίνδυνο. Έλατε. Δεν υπήρχε ποτέ μία ανάγνωση. Το θέμα είναι η μουσική. Πώς ενώνει η μουσική. Και τα 80's, όπως είπες, που δεν είναι τα 80's μόνο το Ιταλο Disco, είναι και το Ιταλο Disco. Φυσικά όχι, δεν είναι μόνο το Ιταλο Disco, για όνομα. Ο καθένας, μάλλον να μην το γενικεύσω τόσο πολύ. Πολύ εύκολα ακούς, θεωρείς ότι 80's είναι οι βιντεοκασέτες, ας πούμε, και τα τσακάλια και κάποιες πολύ συχνές παραστάσεις που έχουμε όλοι. Είναι και αυτό. Είναι, βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει κανείς δευτερογενή σκέψη ότι είναι μόνο αυτό και τέλος και γι' αυτό, ας πούμε, να κοροϊδεύει το κούρεμα του Γαρδέλη, παράδειγμα. Να. Είναι και πολλά άλλα πράγματα τα 80's. Η φόρμα τελειοποιήθηκε από τα πρότυπα, τα κινηματογραφικά, από το τι μουσική ακούγαμε. Είναι χαρακτηριστικό το ότι από το 89 και μετά που βγήκε η ταραχή του Πανταζή, τότε άρχισαν να μπαίνουν τα ελληνικά σε κλαμπ, μπαρ και τέτοια πράγματα. Δεν παίζανε ελληνικά. Έτσι. Πριν από τώρα που το λες, δεν έχεις άδικο. Και εγώ δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Όντως. Μη σου πω να φτάσουμε, επειδή μετά πέρασε μια φάση early 90s εκεί λίγο και με grunge και με διάφορα τέτοια. Μη σου πω μετά τα μέσα των 90s άρχισαν δυνατά τα ελληνικά να μπαίνουν. Και εγώ έτσι το θυμάμαι πεντακάθαρα. Στα mainstream μαγαζιά, να το πούμε. Γιατί έτσι, πια ως μόνιμο κομμάτι προγράμματος. Ναι, ναι. Βέβαια, μόνιμο κομμάτι. Υπήρχαν τα γνωστά ως ελληνάδικα. Έτσι, ναι, καλά, και... ναι. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν υπήρχαν καν ούτε ως ιδέα στα 80s. Ναι. Δηλαδή ήταν Μαντόνα, Ντουράν Ντουράν και ξερό ψωμί. Ναι. Και αν ήθελες κάτι άλλο, έπρεπε να πας από την άλλη πλευρά, τη σκοτεινή. Δηλαδή να ακούσεις heavy metal, να γίνεις γκοθάς και τέτοια πράγματα. Σωστό. Οι new wave-άδες και οι punkydες που σωστό. Ήταν. Τότε υπήρχαν ακόμα καρεκλάδες ροκάδες. Η γενική κατηγορία τελειώσει, ναι, αλλά ναι. Ναι, ναι, εντάξει, υπήρχε όμως αυτή η διάκριση γενικά. Εμείς δεν χορεύουμε, ας πούμε. Εντάξει, χορεύτε εσείς. Θυμάμαι την πρώτη φορά που έβαλαν το Final Countdown, ας πούμε, το Δεκέμβριο σε δισκοτέκ. Και δεν είχα ξανακούσει το σόλο, που είναι ένα ωραίο σόλο, ας πούμε, με κιθάρα. Και λέω, είναι δυνατόν, βάζουν ένα κομμάτι με τόσο μεγάλο σόλο σε δισκοτέκ, πάει, χάλασε ο κορ, μπράβο. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές που, επειδή ακριβώς έχουν δημιουργηθεί μέσα από συλλογικό βίωμα, και το ωραίο είναι το ότι φτιάχνοντας το βιβλίο, προσπάθησα να αναφερθώ και σε όχι βιώματα μόνο δικά μου, αλλά βιώματα και άλλων φίλων μου, γνωστών μου παραέξω, τα οποία τα μπόλιασα με μουσικές ιστορίες, έτσι ώστε να ο τελικός σκοπός είναι να διαβάζετε ωραία το κείμενο. Ναι. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός και να μένει κάτι θετικό. Όχι θέλοντας να κάνουμε ιστοριογραφία μόνο καλοπιστική, να πούμε ότι ήταν όλα ωραία, όχι. Όταν όμως ήσουν μικρός και μεγάλωνες εκείνη την εποχή με αυτές τις προσλαμβάνουσες, είχες την ελπίδα ότι πραγματικά θα γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αυτό αν το βάλεις σε ένα μπουκάλι, είναι ενδιαφέρον πολλές φορές. Ναι. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Ωραία. ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε για το βιβλίο και πολύ πιο συγκεκριμένα. Ναι, παιδιά, θα ξαναπούμε ποιος είναι. Εντάξει, πολύ δεν πιάσει την εκπομπή από την αρχή, δεν πέραζε. Λοιπόν, επειδή το βιβλίο είναι και μπόλικο, είναι 506 σελίδες. Αλλά σε ωραίο σχήμα, δηλαδή δεν του φαίνεται. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σωστό, δεν του φαίνεται. Οι εκδόσεις Ιολκώς έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Το εξωτερικό του είναι σαν μια παλιά βιντεοκασέτα ιαπωνέζικη, από αυτές που βάζαμε και γράφαμε. Το Ευρωμπάσκετ, το Euro του 84 κτλ. Ή το μουσικόραμα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ κομψό στο σχήμα, παρά τις σελίδες πολλές, και έχει και καλό χαρτί και πρωτότυπη βέβαια γραμματοσειρά, γιατί ο Υλικός γενικά φημίζεται για τη δουλειά αυτή, τη λεπτοδουλειά που κάνει. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι. Είναι όπως τα είπες, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, θα μιλήσουμε φυσικά και πολύ πιο αναλυτικά για το βιβλίο και για τα έτη βεβαίως, γιατί αυτές οι δύο κουβέντες είναι συνυφασμένες ουσιαστικά. Κυρίες και κύριοι, προς το παρόν η ώρα είναι 10:30, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι. Big Wins Sport FM 94,6 και Fight Club συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα φιλοξενούμε στο Fight Club τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, δικηγόρο, εγκληματολόγο, ροκά, πολυπράγμονα, τέλος πάντων, έναν άνθρωπο που δεν κάθεται ίσχος, που δεν κάθεται στα αυγά του και πολύ καλά κάνει, που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Το τελευταίο πόνημα του οποίου
είναι το βιβλίο Somewhere in 80s Land. Βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Ιολκός. Ένα απολαυστικό, είμαι βέβαιος χωρίς να το έχω διαβάσει ακόμα, ανάγνωσμα 506 σελίδων, το οποίο σίγουρα θα πει πάρα πολλά πράγματα σε όσους είναι εκεί πέριξ εκείνης ηλικίας, σε όσους δηλαδή ζήσανε την προεφηβεία, εφηβεία με τεφηβεία τους, ας το πούμε έτσι, μέσα στα 90s, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να μάθουν πράγματα για τη δεκαετία, που πάντα είναι ωραίο να ψάχνουμε για να μάθουμε, να καταλαβαίνουμε πράγματα, γιατί εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία γράφονται και νομίζεις ότι μαθαίνεις για γεγονότα ή δεκαετίες καλή ώρα, τα οποία όμως είναι λίγο, λίγο γενικά, λίγο στεγνά, να το πούμε έτσι. Όταν είναι βιωματικά, μπαίνουν μέσα σαν νεράκι. Πώς καθαρίζει ο ορός στη μύτη. Ωραίο. Κάπως έτσι. Mm-hmm. Κάπως έτσι. Λοιπόν, το βιβλίο λοιπόν, Παναγιώτη, αυτό των 506, το έχεις χωρίσει σε 49 κεφάλαια, έτσι ώστε να είναι ωραίο έτσι και εύκολο διάβαστο, να το πούμε έτσι, αλλά και για άλλους λόγους φαντάζομαι, διότι κάθε κεφάλαιο κατά κάποιο τρόπο είναι μια αυτοτελής ιστορία. Ναι, κάθε κεφάλαιο είναι μια αυτοτελής ιστορία, η οποία την χάνει να περνάει, να την αφηγείται ένας πιτσιρίκος καθώς μεγαλώνει. Πώς είναι οι πρώτες του παραστάσεις, ναι, από τη μουσική της δεκαετίας του 80, ποιες είναι. Mm-hmm. Στο κύπελο Εθνών Ευρώπης, όπως λεγόταν το Euro πριν γίνει Euro, το 1980, σε καλοκαιρινές διακοπές, mm-hmm, εκτός Αθηνών, όταν έρχονται τα ραδιόφωνα, από το ραδιόφωνο οι εικόνες με διάφορες μουσικές που ήταν στην ουσία 78-79, Blondie, nah, διάφορες διασκευές και οι διαφημίσεις που έχουν μουσικές των 50s και των 60s, ενδιάμεσα από τους αγώνες. Να. Αυτό είναι, ας πούμε, το πρώτο κεφάλαιο. Πώς, mm-hmm, έρχονται στα αυτιά σου διάφορες παραστάσεις μουσικές και που καταλαβαίνεις ότι εδώ ακούω κάτι διαφορετικό από ποιο είναι το περιβάλλον. Δεν μπορείς όταν είσαι 10 να ξέρεις ποιο είναι το μουσικό περιβάλλον. Σωστό. Ακόμα. Προχωρώντας, πηγαίνουμε στις κασέτες που υπήρχαν εκεί και αναφέρομαι σε μία κασέτα της λαϊκής, από λαϊκή αγορά, δηλαδή παράνομη κασέτα, mm-hmm, με το εξωφυλάκι της το μούφα, αλλά κανονικό, δηλαδή όχι μαυρόσπρο, έγχρωμο, με κόκκινο, όπως το θυμάμαι και τώρα, τσόφλι, έτσι, ράχι, mm-hmm, κόκκινη αντί για μαύρη, όπως ήταν οι κασέτες, που είχε μέσα στην πρώτη, την πρώτη πλευρά είχε το soundtrack του Rocky 3, μια άλλη ταινία που είχε τρομακτική επιτυχία και επίδραση. Βέβαια. Όχι, εμείς χάσαμε τα δύο πρώτα Rocky. Ναι, δηλαδή, γιατί ήταν πιο νωρίς. Ήταν 76 το πρώτο, ναι, οπότε τα χάσαμε. Το δεύτερο ήταν 79-80, τέλη 79-80. Εντάξει, υπήρχε το Rocky σαν εικόνα, αλλά το 3 ήταν που με το Eye of the Tiger που μπήκε στις ζωές μας. Σωστό, βέβαια. Και ταυτόχρονα με το βίντεο κλιπ του Eye of the Tiger, με τον μπερέ που φοράει ο τύπος ο Μπίκλερ, ας πούμε, ο τραγουδιστής, με την μπάντα που είναι όλοι σαν μια συμμορία και πηγαίνει μέσα στο δρόμο και μπαίνει στο προβάδικο και κάνει το και παίζει, ας πούμε, στην πρόβα. Και αυτή η κασέτα, ας πούμε, στη δεύτερη πλευρά είχε κάτι γραμμένο το οποίο δεν μπορούσε να δεις. See inlay cards for details που έλεγε πάνω, δηλαδή δες τη μέσα, δεν ήταν εταιρεία η κασέτα. Και εκ των υστέρων, μερικά χρόνια αργότερα, όταν άκουσα το δίσκο και κατάλαβα τι ήταν, γιατί τις κασέτες τις είχα ακόμα, ήταν το For Those About to Rock των AC/DC. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια όταν το ακούς στα 11, είναι τρομακτικό. Είναι μια φοβερή εμπειρία να ακούς αυτό το ουρλιαχτό του Brian Johnson, ας πούμε, να σε διαπερνά και να λες τι είναι αυτό το πράγμα. Ποιος το τραγουδά, είναι άνθρωπος, είναι γυναίκα, άντρας. Οπότε κάπως έτσι, χωρίς να ξέρεις, γιατί σήμερα μπορείς να ψάξεις οποιοδήποτε τραγούδι σε δευτερόλεπτα και να το βάλεις μάλιστα και μερικές φορές και στην εφαρμογή, δεν θέλω να πω το και το όνομα. Και να σου πει, ενώ ακούγεται σε ένα μπαρ, το ποιο είναι. Εντάξει, το βρίσκεις, πώς το λένε. Να. Τι σημαίνει μπορείς να το βρεις σε μια εφαρμογή, δεν μπορείς. Και προχωράμε παρακάτω με ένα άλλο, ας πούμε, κομμάτι, το Hit of the Moment, τον Asia, το κομμάτι. Αρχίζεις πλέον να έχεις διαφορά σε αυτό που ακούγεται γύρω-γύρω, που είναι, ξέρω εγώ, Ραφαέλα Καρά και Deepest Mode, που είναι η αγαπημένη σου. Mm-hmm. Και η Deepest Mode ήταν πολύ της μόδας, γιατί ήταν ηλεκτρονική, εντελώς ηλεκτρονική, κατ' οποίο ήταν μια φυσική, ένα φυσικό κλίμα στο αυτή. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πεποιημένο. Ήταν ο ήχος της νέας εποχής. Αν δει κανείς ντοκιμαντέρ, θα δει ότι και από την Αγγλία, έτσι όπως βγήκε, ήταν η καινοτομία στην ουσία.
το να έχουν μόνο keyboards. Έτσι. Ναι. Απέναντι λοιπόν στους, στο New Wave και το πιο πλαστικό των Depeche Mode, το πιο ελαφρύ, το πιο Human League ας πούμε, Don't You Want Me Baby κτλ. Μπαίνει μια κιθάρα, μπαίνει ένα ακόρδο ας πούμε, και τελειώνει εκεί. Λες, όπ, τι γίνεται εδώ, είναι κάτι διαφορετικό. Το Eye of the Tiger επίσης που είχε την κιθάρα, είναι χαρακτηριστικός ο ήχος του rock σε σχέση με τα διπλανά. Ναι, και βέβαια. Ή σε πιάνει ή δεν σε πιάνει. Μετά το I Love Rock and Roll της Joan Jett που είναι διασκευή, δεν το ξέρουν πολύ αυτό. Όλα αυτά βγήκαν την ίδια χρονιά. Αυτό είναι στα ακούσματά σου γιατί το ακούς στο ραδιόφωνο και το ραδιόφωνο δεν ήταν ελεύθερο. Υπήρχε ο Γιάννης Πετρίδης, υπήρχαν ο κρατικός, το κρατικό ραδιόφωνο, υπήρχε ο Αμερικάνος της βάσης που έβαζε όλα αυτά τα κομμάτια. Να θυμίσουμε ότι το ραδιόφωνο πρέπει να φτάσουμε στο 87, έτσι, για να τα τοποθετούμε λίγο και, ναι, και ναι, χρονικά, να ανοίξει η γκάμα, ναι, να το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Ναι. Πιο κάτω, εκεί, το 87 πλέον είχε συντελεστεί ένας εκμοντερνισμός πάρα πολύ μεγάλος, σε πολλά επίπεδα. Υπήρχε το μουσικόραμα, υπήρχε η μουσική βιντεοθήκη με τον, αν θυμάμαι καλά, όχι, μουσική βίντεο, το μουσικό καλλιδοσκόπιο με τον Λευτέρη Κογκαλίδη από την Ετρία. Υπήρχαν το pop και rock, το pop και rock προϋπήρχε από το 78, το top και στίχη. Το 85 γίνεται μια πολύ μεγάλη, που δεν φαινόταν αρχικά ότι θα είναι επανάσταση. Βγαίνει το heavy metal, το πρώτο περιοδικό στην Ευρώπη, σύμφωνα με κάποιες πηγές, που είναι αφιερωμένο στο heavy metal, έστω και αν το heavy metal τότε ήταν ας πούμε η Ratt και η Motley Crue και ο Ozzy Osbourne και η Van Halen, που τους λέγαμε Van Allen βέβαια και ναι, τους λέμε ακόμα. Ναι, αλήθεια, λοιπόν, αλήθεια. Λοιπόν, αλήθεια. Εκεί λοιπόν αρχίζει γύρω στα μέσα της δεκαετίας να μορφοποιείται μία άλλη φυλή, η οποία είναι εν πολλής ταυτισμένη με το περιθώριο, με τα ναρκωτικά και με τη βία στα γήπεδα. Να μην ξεχάσουμε τη θρηλυκή ταινία, ας πούμε, με την ατάκα του Πετρόχυλου και τα λοιπά, με την θύρα 7. Η Iron Maiden. Καλά, εξώς από τους Sex Pistols. Και μπήκε για τους Iron Maiden ο άλλος πρωταγωνιστής, αν θυμάμαι καλά. Ότι εγώ θέλω να ακούω Iron Maiden, γιατί αυτό είναι που με φτιάχνει, ας πούμε. Αυτό ήταν η παράσταση που είχε η ελληνική κοινωνία για το heavy metal, εκτός μεταλλικού κόσμου, μικροκοσμού. Από εκεί λοιπόν άρχισε να ανοίγει το πράγμα. Λέγοντας βέβαια ναρκωτικά, θέλω να κάνουμε, να βάλουμε έναν μικρό αστερίσκο εδώ πέρα και να πούμε ότι είναι μια δεκαετία πάρα πολύ κακή για τη χώρα. Ό,τι έχει να κάνει με ναρκωτικά. Μια δεκαετία στην οποία χτυπήθηκε πάρα πολύ η χώρα και οι νέοι άνθρωποι από σκληρά ναρκωτικά. Έτσι, ναι, γιατί δεν υπήρχε προηγούμενο, δηλαδή ήρθαν και διοχετεύθηκαν ή εν πάση περιπτώσει βρίσκονταν να διακινούνται σε χώρους που ήταν νέοι άνθρωποι, και δεν υπήρχε γνώση για το πόσο βλαβερό μπορεί να είναι. Αυτά ήταν γνωστά 10 χρόνια πριν στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως εδώ διέλυσαν συγκεκριμένες ανθρώπινες περιοχές, όχι γεωγραφικά. Ανθρώπους που ήθελαν το κάτι παραπάνω, ανθρώπους που έψαχναν τη μουσική, που έψαχναν το διαφορετικό, που ήταν περιθωριακοί, που ήταν στο χωριό τους και κανένας δεν τους έδινε σημασία, τους τσάκισαν. Τους τσάκισαν ναρκωτικά. Δυστυχώς το ρήμα που χρησιμοποιείς είναι το σωστό και το λέμε γιατί για αυτούς τους ανθρώπους και επειδή ήταν τέτοια η αφθονία, να το πούμε έτσι, και η ευκολία στην πρόσβαση, κακά τα ψέματα, δεν υπήρχαν και πολλά ενδιάμεσα στάδια. Τώρα εσύ ζητάνε που λέγαμε τώρα, ξέρω εγώ να καπνίσω ένα πάφο και ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και αυτό και τώρα και πάνω πέρα και πάνω. Δεν υπήρχε γνώση καταρχήν. Δεν υπήρχε γνώση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος νόμος για τα ναρκωτικά, για να μπορεί να διακριθεί, ας πούμε, κάπως και ο χρήστης υπό προϋποθέσεις σε πρωτόλιο επίπεδο σε σχέση με σήμερα, έγινε το 1987 και ίσχυε για πολλές δεκαετίες ο βασικός νόμος. Μέχρι το 87 τα ναρκωτικά ήταν καταρχήν ένα κακούργημα, μια κακουργηματική πράξη και ήταν δύσκολο να διακριθεί και να διαγνωστεί ο χρήστης από τον διακινητή και από τον έμπορο. Να θυμίσω βέβαια επίσης γιατί πάντα για τις πολιτισμικές αναφορές έτσι, εμείς εμένουμε τώρα εδώ, το ναρκωτικά στα σχολεία με τον Γιάννη Βόγλη, την ταινία. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς, μάλλον υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έκανε πολλά εισιτήρια μια τέτοια ταινία, όμως ήταν ένα κομμάτι του puzzle που το βλέπαν οι γονείς ότι υπάρχει έστω και σε διαφήμιση αυτή η ταινία και απεικόνιζε ένα πραγματικό πρόβλημα. Σωστό. Στην Ελλάδα. Σωστό. Συγγνώμη, αλλά σε... Ναι. Πώς το λένε, σε διέκοψα... Όχι. Διέκοψα τον... Πηγαίνουμε παρακάτω καθώς η δεκαετία εκτυλίσσεται. Έχουμε
πολιτικές ανακατατάξεις, δηλαδή φτάνουμε στο 85. Το 85 είναι μουσικά οριακό, γιατί καταρχήν παγκοσμίως γίνεται το Live Aid, που είναι η μεγαλύτερη συναυλία όλων των εποχών. Στην Ελλάδα έρχονται οι Dire Straits, που είναι το νούμερο ένα συγκρότημα εκείνη την εποχή. Και το να έρχονται στο ΣΕΦ, ας πούμε, που ήταν επίσης καινούριο γήπεδο, καινούριο μέρος που ήταν για αθλητικές παραστάσεις, εκδηλώσεις, και που το 85 επίσης περιμέναμε, επειδή είχε βγει και το περιοδικό Heavy Metal, να έρθουν, ποτέ μας έλεγε το Heavy Metal, θα έρθουν οι Scorpions, θα έρθουν οι Iron Maiden. Τελικά ήρθαν οι Dire Straits, οι οποίοι αφορούσαν πολύ περισσότερο κόσμο και κάτσαν δύο, έδωσαν δύο συναυλίες. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, και αυτό πρέπει να υπάρχει κάπου, ας πούμε, στο ίντερνετ. Τα μπλουζάκια Stay Alive in 85 με τα κομμένα μανίκια και το μεγάλο λαιμό, ας πούμε, που φορούνταν τότε, και ήταν unisex. Τα πρώτα πράγματα που είχαν κομμένο, κομμένη μέση, δεν ξέρω πώς λέγονται ακριβώς αυτά. Τον αφαλό έξω, τέλος πάντων. Και κομμένα μανίκια. Stay Alive in 85 με όρθια γράμματα σαν τα γράμματα των πρωτοσέλιδων. Ήταν πολύ της μόδας διαδεδομένα, και ο κόσμος, ας πούμε, να πηγαίνει στην αυλία φορώντας αυτά τα μπλουζάκια πάρα πολύ, σαν να έχουν βγει από το ίδιο μαγαζί. Ήταν πολύ οριακό, λοιπόν, το 85, γιατί πλέον ήταν όριμη η κατάσταση να αρχίσει να γυρίζει, να βλέπουμε και μεγάλα ονόματα. Ναι. Είχαν έρθει και μέχρι τότε, αλλά αφορούσαν τους πιο μεγάλους. Εκεί ήταν μια συναυλία που ήταν σαν το ροκ να έφτασε στην πόλη, όπως λέγεται και το κεφάλαιο, το 85, η Dire Straits. Μετά είχαμε το 85 επίσης το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ, το Rock in Athens. Βέβαια. Που έγιναν τα γνωστά επεισόδια με τον Boy George, έπαιξαν όμως οι Stranglers, έπαιξε η τελευταία εκδοχή των Clash, η Telephone, νομίζω, ναι. Έπαιξαν σημαντικά συγκροτήματα εκ των υστέρων, σκεπτόμενοι το τι είχαν να δώσουν τότε. Το κεφάλαιο που καταπιάνεται και αναφέρει αυτό έτσι κάπως ξέσκουρα, γιατί εγώ δεν είχα πάει στο Rock in Athens, αλλά είχε πάει ένας φίλος μου. Το κεφάλαιο αυτό οδηγείται την ιστορία δύο συμμαθητών μου και το πώς είχαν τσακωθεί ξεκινώντας η τρίτη γυμνασίου, για ένα γεγονός το οποίο το αναφέρω, εν πάση περιπτώσει. Κάπως πεποιημένο, για να μην πω ακριβώς την αλήθεια που υπήρχε, αλλά πολύ κοντά στην αλήθεια. Και το πόσο ένας από αυτούς, επειδή ακριβώς ήταν φίλος του άλλος και ήμασταν στην ίδια τάξη και δεν μιλούνταν, άρχισε να κάνει μια στροφή προς τα πιο εναλλακτικά ακούσματα. Άρχισε να γίνεται να ακούει goth, να ακούει σκοτεινά, να ακούει cure και να ακούει και stranglers. Και τότε είχε βγει αυτός ο δίσκος, το Oral Sculpture, με το αυτή απ' έξω, που είχε τα δύο πολύ γνωστά κομμάτια, το Skin Deep, που έλεγε στους στίχους του να προσέχει τους ανθρώπους, γιατί είναι όπως το φίδι που αλλάζει το περίβλημά του και προσποιούνται, και αυτό του είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί τότε έπρεπε να βρεις και τους στίχους, να τους μεταφράσεις και έτσι να μπουν μέσα σου για πάντα. Έτσι. Οπότε το κεφάλαιο αυτό για τους Stranglers έχει και το. Και το δεύτερο Rock κομμάτι. Athens. Και το δεύτερο είναι το No Mercy. Η Life Shows No Mercy. Είναι από τον ίδιο δίσκο. Και οι Stranglers, λοιπόν. Οι Stranglers είχαν μεγάλο κοινό στην Ελλάδα τότε. Που δεν έχει να κάνει με το. Είναι μάλλον. Οι Stranglers ήταν ένα συγκρότημα που δεν ήταν ποτέ της εποχής τους. Ήταν μεγάλη όταν βγήκε το punk. Σωστό. Μεγάλη όταν βγήκε το new wave. Έχουν γράψει καταπληκτικά κομμάτια που διατρέχουν το χρόνο, ας πούμε. Και μην ξεχνάμε το ότι ήταν 13-14 χρόνια συγκρότημα με τον Hugh Cornwell, τον τραγουδιστή, τον κλασικό. Και τώρα είναι 35-40 χρόνια με τον δεύτερο τραγουδιστή. Έχουν αλλάξει. Συζητούσαμε έναν. Πού είναι, τον Μάγκη τον Παπασημακόπουλο. Ναι. Ο οποίος έχει μια αρκετά ευρία γνώση για τη μουσική. Και θυμάμαι ότι κάναμε έτσι μια κουβέντα πριν από, ξέρω εγώ, 10 περίπου χρόνια για τις μουσικές της εποχής και τα συγκροτήματα. Και δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είχε τσουλήσει κουβέντα. Και έλεγαμε ότι φτιάξαμε μια φαντασιακή κατάσταση όπου είναι οι Stranglers κάτω και έρχονται όλοι ή της εποχής με τα mega hits τους και τους λένε τι έχουν κάνει. Και λέει, έρχεται, λέει, ο πρώτος, δεν ξέρω τώρα να πούμε ονόματα, έρχεται, ξέρω εγώ, ο τάδε, όποιος να είναι. Και σου λέει, φίλε, έχω κάνει αυτό και έχω πουλήσει, ξέρω εγώ. Εντάξει, και εγώ έχω κάνει τον Golden Brown, επόμενος. έχω πουλήσει, πλέον. Εντάξει, και εγώ έχω κάνει τον Golden Brown, επόμενος. Φοβερό, όντως. Και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, έτσι, δηλαδή στην Αγγλία και στην Ευρώπη. Εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι από το μουσικό όραμα και από τα μουσικά έντυπα είχαμε κυρίως επιρροή την ευρωπαϊκή, το τι ακουγόταν στην Αγγλία. Ναι, σωστό. Στην Αμερική θεωρείται ότι είναι πολύ εμπορικό και πολύ ξένο για μας. Υπήρχε δε και μία έντονη, ένας
έντονος αντιαμερικανισμός σε μερίδα του πολιτικού κόσμου. Δηλαδή το βέβαια. Πασόκ είχε μια τέτοια ρητορική άσκηση. Εξεβάσει του θανάτου, ναι. Ναι. Το οποίο βέβαια εντάξει, ήταν μια επίφαση όπως φάνηκε πολύ γρήγορα. Αλλά υπήρχε μια τέτοια ρητορική, η νομιμοποίηση αυτής της ρητορικής. Ότι μπορούμε να βρίζουμε τους Αμερικάνους. Ναι. Ότι το ροκ είναι καθαρά μια προπαγάνδα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ντροπή το. Έχετε, ο Ρώσος θα τον είχε κάνει λιώμα, ας πούμε, τι μας δείχνουν. Αυτό υπήρχε μια σημειολογία που ήταν πολύ ζωντανή. Ναι, και δεν μπορούσε να το δει σαν ταινία. Είτε το απέρριπτες σαν προπαγάνδα, είτε το έβλεπε σαν κάτι άλλο. Ας πούμε, άκουγες τον Μπέρνι Χάρτ, ας πούμε. Οπότε ήταν ζωντανό το πράγμα. Πηγαίνοντας προς το 86, έχουμε ένα άλλο μεγάλο και όχι και τόσο φωτισμένο, μπορώ να πω, κεφάλαιο, που είναι η συμμετοχή της ομάδας της εθνικής μπάσκετ στο Μούντο Μπάσκετ του 86, που ήταν ο προάγγελος του 87. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν έχω ένα κεφάλαιο το οποίο έχει πολλά πραγματικά στοιχεία, γιατί έτσι ακριβώς συνέβαινε. Το καλοκαίρι του 86 τελειώνουμε τις εξετάσεις και έχει βγει ένα κομμάτι περίεργο. Αρχίζουμε πλέον να ακούμε rock και hard rock και τα λοιπά, να μαζεύουμε κασέτες, να πηγαίνουμε όμως και στα πάρτι που έπαιζε Μαντόνα και που έπαιζε Duran Duran. Δεν είναι το ότι τους αποστρεφόμασταν τελείως. Ήμασταν βέβαια σε μια πόλη που το είχε αυτό. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα στην Κόρινθο. Η Κόρινθος είχε μέρη και για τον ένα και για τον άλλο, δεν είχε αποκλεισμούς έντονους. Μπορούσες να συνυπάρξεις. Το πρόβλημα ήταν ότι αν δεν χόρευες, έβλεπες όλους να χορεύουν και δεν μπορούσες να μπεις στο κλίμα. Αλλά μπορούσες να βρεις τα δικά σου ή να πας να ακούσεις τα δικά σου σε μέρη. Το συγκεκριμένο λοιπόν είχε βγει το κομμάτι του David Lee Roth με το Yankee Rose, που έχει την κιθάρα του Steve Vai, που κάνει μια συνομιλία στην αρχή. Και λέγαμε, πώς είναι αυτό το κομμάτι που κάνει ο κιθαρίστας στην κιθάρα να μιλάει. Στην αρχή το συζητάγαμε, δεν το είχαμε ακούσει. Μετά ψάχαμε να το ακούσουμε, το έδειξε το μουσικό ράμα. Και εκείνο το καλοκαίρι είναι που ξεκινάει το Μούντο Μπάσκετ και μαζευόμαστε τα βράδια και βλέπουμε το Μούντο Μπάσκετ. Και γίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε. Παιχνίδι. Συνέβαινε, πραγματικό. Ναι. Έχω συνδυάσει εκείνο το Μούντο Μπάσκετ και την προσπάθεια της Ελλάδας με το Steve Vai και την κιθάρα που μιλάει. Που το συζητούσαμε όλοι, δεν το είχαμε ακούσει. Και το ακούσαμε τελικά. Και με το τι ήταν αυτός ο δίσκος, γιατί ήταν ένας δίσκος επίσης σημαντικός, αν πάμε από την άλλη πλευρά της μουσικής ιστορίας. Γιατί ο David Lee Roth, που είναι μια περσόνα της showbiz στην ουσία, ούτε καλός τραγουδιστής ιδιαίτερα, ήταν ένας performer. Στο νούμερο ένα συγκρότημα του Los Angeles, τους Van Halen, που τους λέμε Van Allen και θα τους λέμε για πάντα, με ένα τρομερό κιθαρίστα που είναι ο καλύτερος, ας πούμε, ο πιο καινοτόμος μετά το Hendrix, τον Eddie Van Halen, βρίσκει έναν άλλο κιθαρίστα, ο οποίος είχε παίξει με τον Frank Zappa, ήταν απόφυτος του Berkeley και τα λοιπά, ένας τρομερός Ιταλοαμερικάνος που τον λέγανε Steve Vai, ο οποίος ήρθε και εδώ το 2000, τον είδαμε και από κοντά, νομίζω και άλλες φορές έχει ξανάρθει. Όταν λοιπόν το 2000 τον είδαμε το Steve Vai, για τον οποίο προσπαθούσαμε τότε να δούμε πώς κάνει την κιθάρα να μιλάει, καταλάβαμε ότι υπήρξε μια εποχή που οι Guitar Heroes ήταν κάτι εντυπωσιακό, σου πέφτε το σαγόνι κάτω. Το 2000 αυτό το ανακαλύψαμε, εμείς τον είδαμε το Steve Vai, ο οποίος είχε την προσωπική του μπάντα και ο οποίος έπαιζε τα δικά του μυστήρια πράγματα, δεν έπαιζε τα hits. Οπότε αυτό είναι μια τρύπα στο χρόνο. Το 86, η κιθάρα που μιλάει, ο Steve Vai, που ακόμα και τώρα βγάζει δίσκους στα 62. Τρομερό, και δίσκους καλούς, δηλαδή κιθαριστικά, γι' αυτό έχει σημασία ο ήχος, άλλα πράγματα. Παραμένει ένας καινοτόμος, ας πούμε, της κιθάρας. Έχει πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό που ασχολείται με την κιθάρα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα τέτοιο κεφάλαιο που λέει από το Μούντο Μπάσκετ μέχρι το Steve Vai. Και πάμε στο 87, όπου εκεί έχουμε ψηρά γεγονότων, γιατί έχουμε μεγαλώσει κιόλας. Είμαστε στο Λύκειο, έχουμε λοιπόν το 87. Καταρχήν βγαίνει το Final Countdown το Δεκέμβριο, κάνει επιτυχία στην Αγγλία. Δεν πολύ ασχολείται κανένας μαζί του, εκτός από το ότι το ακούσαμε, ας πούμε, στη δισκοτέκ και λέμε, όπα, τώρα το Final Countdown πήγε νούμερο 1 στην Αγγλία. Νούμερο 10, νομίζω, κάτι τέτοιο, πήγε νούμερο 1. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Το έχω γράψει πάντως, δεν το θυμάμαι, αλλά το έχω ψάξει και το έχω γράψει. Η Europe, ας πούμε, έθεσαν, καταρχήν με το που μπαίνει το 87, η Europe και η Bon Jovi έθεσαν άλλο επίπεδο στο τι είναι ποια είναι η ομορφιά στον άντρα. Με τις Permanent και τα λοιπά, τα κορίτσια, ας πούμε, είχαν πέσει κατ' όλα. Το γνωστό και ως περουκορόκ. Έτσι. Εντάξει τώρα, είσαι αυστηρός.
Λοιπόν, έθεσαν ένα άλλο επίπεδο το τύπο. Αυτό είναι, ας πούμε. Εμείς ήμασταν στο Λύκειο. Δεν ήταν αδύνατο να μακρύνουμε τα μαλλιά μας, όχι να τα τραβάγαμε. Και να γίνουν και ξασμένα, ειδικά έτσι όπως ήταν. Αυτό έχει να κάνει με μια επιτίδευση των Νέιτις που, εν πάση περιπτώσει, έχει πολλές πλευρές. Έχει την πλευρά το ότι ήταν ένα κενό πράγμα και είχε μόνο τον εντυπωσιασμό σαν στόχο και την εικόνα. Και σε μουσικό επίπεδο ήταν φτιαγμένο από άλλους τα κομμάτια, ήταν τους καλύτερους παραγωγούς, αλλά ήταν pop στην ουσία, δεν ήταν rock αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό σου έμενε, ναι, αλλά αυτό σε συνόδευε. Μπαίνει λοιπόν το 87 και εκτός από το ότι υπάρχουν οι Bon Jovi και οι Europe πλέον, και οι Bon Jovi κυρίως, οι Europe ακόμα δεν είχαν κάνει επιτυχία, και σκάνε διάφορα θέματα, όπως το Μάρτιο που έρχεται η υπόθεση του Σεισμικ, που είναι η πρώτη φορά... Ναι. Που είμαστε πολύ κοντά σε πόλεμο και ζούμε κατάσταση ότι πω τώρα θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους. Και που αντιμετωπίζεται, εν πάση περιπτώσει, σωστά, έτσι όπως έπρεπε, και μας αφήνει με μία αίσθηση. Το κεφάλαιο το αντίστοιχο έχει τους συμμαθητές μου, τους που είναι μεταλλάδες μαζί με μένα, να συζητάμε τι θα γράφαμε σε μία κασέτα με αντιπολεμικά τραγούδια. Και αρχίζουμε και κάνουμε name checking, όπως λένε αργότερα, γιατί τότε δεν το λέγαμε έτσι. Ποια κομμάτια θα χώραγαμε σε μια 60άρα, θα είναι 60άρα ή 90άρα με τα αντιπολεμικά κομμάτια. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Θέλω να μείνουμε εδώ. Το 87 ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ ζουμί. Να κρατήσουμε για την κασέτα με τα αντιπολεμικά. Διότι, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ένα ακόμα ωραίο τραγουδάκι 80's για να μείνουμε στο κλίμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Fight Club μέρος δεύτερον. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συζητάμε για τα 80's, συζητάμε για τη χώρα των 80's, την 80's Land, μαζί με τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Somewhere in 80's Land, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Ιολκός, το οποίο όσο περνάει η ώρα, έτσι και μιλάμε και τα λέμε ωραία εδώ πέρα, όλο και περισσότερο μου μοιάζει πραγματικά σαν ένα ωραιότατο, γερό σκαρί που διαπλέει τις θάλασσες κουβαλώντας τη δεκαετία στα μπάρια του και πηγαίνει και θα την κουβαλάει και θα πλέψει πολλές ωραίες θάλασσες ακόμα. Λοιπόν, συζητάγαμε, ήμασταν Παναγιώτης το 1987. Το Σεισμικ, μου είπες, οι κασέτες με τα πολεμικά, αντιπολεμικά τραγούδια. Ένα άλλο κεφάλαιο αμέσως μετά, ας πούμε, το οποίο δεν είναι και πολύ υπομένο, είναι συνδυασμένο με μια πραγματική ιστορία που μου έμεινε έτσι σαν μεγάλο στο σχολείο, η εταιρεία δολοφόνων. Ο Παπαδόπουλος. Υπόθεση αυτή που τη διαβάζαμε τότε, τα διαβάζαμε στις εφημερίδες κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα όποτε είχε ρεπορτάζ. Τότε που διαβάζαμε εφημερίδες. Βέβαια, να πούμε, αυτή ήταν η κύρια πηγή πληροφόρησης μαζί, γιατί το ραδιόφωνο, εντάξει, άκουγε τηλεγραφικά την είδηση, η τηλεόραση υπήρχε μόνο η ΕΡΤ. Οπότε δεν μπορούσες να δεις πολλά πράγματα. Αν δεν έβλεπες το δελτίο, δεν το χάνες. Δεν είχε πολλά δελτία μες τη μέρα. Η εφημερίδα όμως διαβαζόταν και την επόμενη μέρα. Βέβαια. Εκεί λοιπόν βλέπαμε ότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που οι φωτογραφίες τους δεν βγαίνανε φόρα παρτίδα από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχε πίξελ και τα λοιπά, ας πούμε, μπροστά. Ούτε προσωπικά προσωπικά δεδομένα και τέτοια δεν υπήρχαν. Ήταν λοιπόν εντυπωσιακό γιατί συνέβη σε μια χρονική στιγμή που είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε τι είναι το έγκλημα, ας πούμε. Υπήρχαν διάφορες υποθέσεις που είχαν απασχολήσει τις εφημερίδες και τις διαβάζαμε. Και το συνδυάζω, γιατί πραγματικά έγινε και έτσι, με την ακρόαση του δίσκου των Anthrax Among the Living. Που, θα μου πείτε πώς το γίνεται αυτό. Το Among the Living έχει βγει από τις ταινίες τρόμου και έχει μεγάλο το κεφάλαιο, έχει μεγάλη αναφορά στις ταινίες τρόμου που ήταν πάρα πολύ της μόδας τότε. Ειδικά το Poltergeist που έχει έναν χαρακτήρα που είναι και στο εξώφυλλο του δίσκου, έναν με άσπρα μαλλιά παππού που είναι ο κακός χαρακτήρας, εν πάση περιπτώσει, και ο οποίος ενώ εξωτερικά φαινόταν ότι είναι ένας από τους ζωντανούς, ήταν το κακό. Οπότε γίνεται έτσι μια καθυπέρβαση κατά κάποιο τρόπο. Ένωση ανάμεσα στο αυτό που φαίνεται φυσιολογικό, όπως και στην εταιρεία δολοφόνων, κάποιοι τύποι μεσήλικες κάνανε μια σειρά από εγκλήματα οργανωμένα και σκοτώναν τους ηλικιωμένους για να πάρουν τις περιουσίες τους. Ένα τερατώδες πράγμα το οποίο βγήκε σιγά σιγά. Οπότε η ακρόαση του δίσκου των Anthrax Among the Living και ταυτόχρονα μέσα στο μεγάλη εβδομάδα, μάλιστα, είχε γίνει αυτό, του Πάσχα το 87, με ένα φίλο μου που ήταν θρασάς και άκουγε και λάτρευε τις ταινίες τρόμου. Είναι αυτό το κεφάλαιο, ας πούμε. Λοιπόν, και το thrash υπάρχει μέσα σαν ακραία μορφή
του heavy metal, το οποίο ήταν τότε σε επίπεδο αναπτυσσόμενο, θα έλεγε κανείς. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν τα πέντε μεγάλα συγκροτήματα. Δεν ήταν ότι Metallica, Slayer, Exodus και Anthrax, ας πούμε. Τέσσερα δεν είπα. Και ναι. Ποιο είναι το πέμπτο? Testament. Ποιο είναι το πέμπτο? Κάτσε τώρα. Κόλλησα. Τέλος πάντων, The Big Four είναι. Ναι. Τέσσερις είναι. Το πέμπτο ποτέ δεν ήταν πέντε, γιατί το πέμπτο ήταν κάτι Testament και διάφοροι άλλοι που προσπαθούσαν να γίνουν το. Να πάρουν τη θέση του τέταρτου στον Big Four. Μετάλλικα, βέβαια. Δεν ξέρω αν το είπα. Είπες πρώτος, πρώτος. Λοιπόν, το 87 όμως κυρίως είχε το Ευρωμπάσκετ, που ήταν μια μοναδική στιγμή για όλους και είχα την τύχη να είμαι μέσα στον τελικό. Μέχρι αυτό είναι. Αυτό είναι μια σπάνια περίπτωση και επειδή δεν τα ξεχνάς αυτά πραγματικά. Δηλαδή δεν έκανα προσπάθεια να γράψω το κεφάλαιο αυτό. Γιατί μου έχει μείνει κάθε στιγμή. Όπως έχει μείνει κάθε στιγμή και αργότερα όταν πήραμε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά όταν είσαι μέσα σε αυτό το γήπεδο, χωρίς να ακούς του σπίκερ από τα αυτιά σου. Έχοντας από πίσω τον μεσήλικα με τον καφέ που μόλις βάζει το καλάθι ο Γκάλης του χύνει τον καφέ πάνω στην πλάτη όλο, ας πούμε. Όταν βλέπεις από πάνω, η μακρακόμη θα είναι μαζί σου, που το βλέπουμε στην τηλεόραση, το έβλεπα από πάνω που ήταν από κάτω. Και μια ανάταση, μια μοναδική περίπτωση που δεν μπορούσες να φανταστείς ότι εντάξει, λέγαμε, πήγαμε στον τελικό, φοβερά, θα χάσουμε τους Ρώσους, εννοείται, δεν γίνεται να τους κερδίσουμε. Και όμως κερδίζουμε με ένα τρομερό τρόπο που δεν, δηλαδή είναι σαν. Η πίστη του κόσμου και η τόση το τέτοιο πάθος, ας πούμε, για τη νίκη να έφερε και το αποτέλεσμα. Αυτό δεν σου κρύβω, το έζησα και στον τελικό, έτσι, τώρα το Μουντιάλ. Ναι. Όλος ο κόσμος ήθελε να το πάρει ο Μέση. Αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις. Όχι. Υπήρχε μια. Κάπως μια άφρα μυστήρια δημιουργήθηκε. Πολύ πιεστική. Όπως τον γκολ του Δέλλα στον ημιτελικό του τεστ. Ναι, στον ημιτελικό, βέβαια. Που ήταν ίσως μια στιγμή που ενώθηκαν, ας πούμε, σιωπηλά, ενώθηκε η άφρα όλων των Ελλήνων. Τώρα, θα μπει τώρα. Θα μπει τώρα. και το ξέραμε. Άντως, θέλω να πούμε δύο πράγματα παραπάνω. Δηλαδή, επειδή ήσουν ένας που ήσουν μέσα στον τελικό. Και ξέρεις, ένας, γιατί η παρουσία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ. Με τα χρόνια έχει γίνει λίγο αστικός μύθος κάθε υπερβολή, όπως και το Πολυτεχνείο. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν περίπου 500.000 άνθρωποι που λένε ότι ήταν. Πώς ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, ήταν αντίστοιχα, σου λέει, ήμουν μέσα στον τελικό. Δεν ήσουνα. Τα εισιτήρια τα συγκεκριμένα. Ναι. Δεν ήσουνα, είναι η απάντηση. Ήταν αυτή που ήταν. Όχι, έχω και μάρτυρες. Εσύ που ήσουνα, λοιπόν, για πες μας. Είναι πρωτόγνωρες αισθήσεις, γιατί δεν είχα ξαναπάει σε ένα μέρος που μπάσκετ παρακολουθούσα σε μικρό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Και βλέπαμε κάθε Σάββατο, βέβαια, τον Φίλιππο Συρίγο, το μπάσκετ του, ιδίως τα Πάο Κάρης και όλα αυτά που είχε κάθε Σάββατο. Αλλά δεν είχα βρεθεί σε ένα γήπεδο με τόσο κόσμο. Μέγα Πέμπτη. Μέγκατεθ, ναι, παράληψή μου. Μέγκατεθ, μου πήγε το όνομα. Ναι. Εννοείται τώρα με του ακροατέ εδώ πέρα, εννοείται θα το βρίσκαμε. Μέγκατεθ. Ναι, συγγνώμη. Για συνέχεια. Λοιπόν. Το να είσαι λοιπόν σε ένα γήπεδο κατάμεστο, μεγάλο για μπάσκετ που έχει μια μικρή αρένα, έτσι δεν είναι τεράστιο, δεν είναι το ποδόσφαιρο που γεμίζει και το μάτσο όταν το βλέπεις. Και να βλέπεις, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, εγώ ήμουν σε μια θέση που ήταν πίσω από το καλάθι, τώρα δεν έχει σημασία γιατί άλλαξαν πολλές φορές πλευρά, από το ένα καλάθι, δηλαδή ήμουν υπερυψωμένα και πίσω, δεν ήμουν στη μέση, έβλεπα δηλαδή το ένα καλάθι μπροστά και το άλλο στο βάθος. Ναι. Και να αχνίζει ο κόσμος, να βλέπεις καταρχήν, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχα πάει και στο Ολυμπιακό στάδιο μέχρι τότε, αλλά και είχα την ίδια αίσθηση. Έβλεπες σαν αν να επικεντρωνώσουν σε κάθε ένα θεατή, τον έβλεπες καθαρά. Ήταν και οι εποχές βέβαια πριν τις πρεσβειοποιήσεις και τις μειοποιήσεις τις χοντρές, οπότε θα τους έβλεπες πράγματι. Έβλεπες τον καθένα θεατή. Ήταν σαν να είναι τεράστιο και μικρό μαζί. Αυτό μου δημιούργησε μια τρομερή αίσθηση, ας πούμε. Που... ήσουν εκεί, το καταλάβαινες ότι ήσουν εκεί. Και μετά είναι η διακύμανση του σκορ. Δηλαδή πας το μπάσκετ, τα μεγάλα παιχνίδια του μπάσκετ μεταξύ σου δυνάμων ομάδων, το έχουν αυτό. Δεν είναι βλέπω τα δύο τελευταία λεπτά και αυτά είναι εντάξει αστιότητες, ας πούμε. Ειδικά τότε που ήταν αλλιώς τα κορμιά, αλλιώς τα συστήματα, πολύ εξελιγμένοι οι μεν, η άλλη μια δεμένη ομάδα, αλλά στην ουσία ρούκις ήμασταν. Ήμασταν ρούκις. Και παρακολουθείς καλάθι-καλάθι το τι γίνεται. Αυτό μέσα στα χρόνια, φυσικά και το έχουμε ξαναδεί από βίντεο. Υπάρχουν φίλοι μου που το έχουν σε βίντεο και το βλέπουν κάθε καλοκαίρι, κάθε 14 Ιουνίου. Έτσι. Για το tribute, ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά
έχει ανατροφοδοτήσει την πραγματική μνήμη η επανάληψη. Αυτό πάντα συμβαίνει. Σωστά. Αλλά την ανατροφοδοτεί διαφορετικά όταν είσαι μέσα, δηλαδή παρατηρείς άλλα πράγματα ή θυμάσαι πώς ένιωθες ενώ δεν σε παίρνει η κάμερα, είσαι αλλού, σε ένα άλλο σημείο. Βέβαια. Και αλλιώς όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις μια ανάμνηση που δεν την έχεις ζήσει. Οπότε από μέσα πώς το έζησες, εσύ με τι αναμνήσεις είσαι, που ήσουν μέσα. Μια τρομακτική, συνταρακτική κατάσταση. Δηλαδή έτρεμες, ήσουν στην τζίτα, δεν ήθελες να χάσεις δευτερόλεπτο. Ήσουν wide-eyed, όπως λένε και στο χωριό μου. Τα μάτια διάπλατα ανοιχτά. Και με μια τρομερή έκρηξη στο τέλος, ας πούμε, χαρά ανίποτς, δεν μπορείς να το διανοηθείς. Final countdown καπάκι. Ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί για εκεί έχει σημασία. Δηλαδή αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να ξεχαστεί στην Ελλάδα ποτέ. Και όσο και να μην σ' αρέσουν οι Europe, ας πούμε, το κομμάτι αυτό είναι ένα κομμάτι ιστορίας της ελληνικής αθλητικής ιστορίας. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το φοβερό, πρόσφατα γνώρισα και τον άνθρωπο που είχε φτιάξει το playlist και που έπαιζε Eye of the Tiger και Final Countdown. Σωστό, εκεί, έτσι. Σωστό. Τον οποίο δεν έχω προλάβει να γνωρίσω από κοντά, αλλά θα τον γνωρίσω και θα τον φέρω να μιλήσει για το βιβλίο, γιατί έχει μια τεράστια ιστορία το πώς επιλέχθηκε το playlist εκεί στο ΣΕΦ. Έτσι. Οι άνθρωποι λοιπόν που φτιάχνουν τις μουσικές για τις διαφημίσεις, για τα αθλητικά γεγονότα κτλ., βάζουν και ένα κομμάτι του εαυτού τους, πάντα το έκαναν στην ελληνική τηλεόραση. Μην ξεχνάμε την Αθλητική Κυριακή και τα θέματα του Alan Parsons που έπαιζαν. Βεβαίως. Alan Parsons Project. Βεβαίως. Επί χρόνια. Και έλεγες ποιος είναι αυτός που βάζει τις μουσικές αυτές, που δεν ξέραμε τι είναι. Μετά το μαθαίναμε όταν βλέπαμε το δίσκο. Λοιπόν, το 87 λοιπόν και το 88 ήταν μια τρομερή συγκυρία, η οποία συνέπεσε και με ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Το 87 για μένα και για πολλούς άλλους, εντάξει, το κάθε καλοκαίρι έχει πολύ καλοκαίρι το βιβλίο μέσα, γιατί όταν είσαι στο σχολείο, το καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Νομίζω από όταν είσαι μικρός μέχρι σχεδόν να τελειώσει σχολείο, με κάποιο τρόπο μετράς το χρόνο σου και το μεγάλο μάσο με καλοκαίρι. Έτσι είναι. Και όπως έχει πει και ο Tom Waits, ας πούμε, στους Ατάκα που λέει ο Tom Waits, για το σενάριο το έχει γράψει άλλο, στο Rumble Fish, στο Ατέριαστος λέγεται το Rumble Fish. Δεν τη θυμάμαι την ελληνική. Ναι, το μαύρο άσπρο, Ατέριαστος και τα λοιπά. Ο Tom Waits παίζει ένα μπάρμα και λέει: κάποια στιγμή όταν είσαι μικρός, λες εντάξει, έχω χρόνο. Πετάς δύο καλοκαίρια εδώ, τρία καλοκαίρια εκεί. Μετά όμως όταν μεγαλώνεις, λες: για κάτσε να το σκεφτώ καλύτερα. Πόσα καλοκαίρια μου είναι ακόμα, 30, 35. Πρέπει να τα αρχίσεις και το μετράς διαφορετικά μεγαλώνοντας. Τα καλοκαίρια είναι μονάδα μέτρησης λοιπόν. Και ήταν, όσο είσαι στο σχολείο, μονάδα μέτρησης πολύ μεγάλη. Συνέβαιναν πολλά πράγματα τα καλοκαίρια. Διπλά πάνω στην άμμο με μπάλα. Να χτυπάμε, γυναίκες που ήταν μεσήλικες, που τώρα είναι μικρότερες από εμάς σε ηλικία. Και τις λέγαμε γριές, ας πούμε. Γριά, τώρα θα μας πάρει την μπάλα να πάει στο λιμενικό. Έλεος, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ανεμελιά από την άποψη το ότι δεν είχες πρόβλημα. Εντάξει, κάποιοι κάναμε φροντιστήρια, ας πούμε, το καλοκαίρι, αλλά υπήρχε ένας μήνας που δεν έκανε φροντιστήρια κανένας. Κλείναν και τα φροντιστήρια. Κοπάνες από τα φροντιστήρια για να πας να κάνεις μπάνιο. Τα πρώτα κοκτέιλ που ήταν, τι ήταν, κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, μετά μπαίναν και οι πρώτες μπύρες. Κάνανε 120, ας πούμε, 120 δραχμές. Λοιπόν, 120 και δραχμές. Σημασία έχει το να το ζεις μαζί με κάποιους, ωραία. Δηλαδή, οι άλλοι δεν είναι ένθετοι. Εγώ έτσι το έζησα. Το έζησα μαζί με κάποιους. Όλα αυτά τα πράγματα τα έζησα μαζί με κάποιους. Οι οποίοι ευτυχώς, και αυτό είναι μια παρένθεση που κάνω, ευτυχώς με τους περισσότερους από αυτούς, με τους συντριπτικά περισσότερους, είμαι ακόμα φίλος. Βέβαια, ο καθένας με τη δική του ζωή και δεν φίλος δεν σημαίνει ότι τον τρως τον άλλο στη μάπα κάθε μέρα. Το βλέπεις και έχεις υγιή σχέση. Ναι, αυτό. Και τα θυμάσαι, και όποτε τα θυμάσαι, είμαστε οι μεσήλικοι στο μπαρ που μπαίνει το Heroic Again και το τραγουδάμε. Ναι. Πάντα θα το γιορτάζουμε ότι πέρασαμε ωραία. Δεν είναι κακό αυτό. Από τη μία έχει ενοχοποιηθεί, γιατί λέγεται νοσταλγία, όχι έτσι όπως το πες εσύ, λέγεται με αρνητική χρειά. Ότι δεν παίρνεις καλά και θυμάσαι τα παλιά. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και από την άλλη, έχουν φορτιστεί εκ των υστέρων τα αίτηση, συνήθως από ανθρώπους που δεν τα έζησαν καθόλου καλά για διάφορους λόγους. Και αυτό γίνεται. Καταρχήν, οι κοινωνικοί λόγοι πάντα υπάρχουν. Ένας άνθρωπος που δεν περνάει καλά στη ζωή του δεν έχει σημασία η δεκαετία. Κάποιος που του έχει συμβεί κάτι άσχημο. Σωστά. Είμαστε λοιπόν και τυχερή γενιά, γιατί δεν είχαμε πολλά τέτοια ζητήματα. Δεν είχαμε ζητήματα οικογενειακά, ας πούμε, ατυχίες. Που αυτά θα μας είχαν στιγματίσει κάποια χρόνια από τα έτη. Οι παρέες μου, οι ευρύτερες, λίγοι ήταν αυτοί που είχαν ζημιές στη ζωή τους, φθορές μεγάλες, και είχαν τη συμπαράσταση των υπολείπων.
Αυτό λοιπόν υπήρχε τότε. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω το ότι πάντοτε το μοίρασμα είχε κρίσιμη σημασία. Το μοίρασμα υπάρχει και σήμερα. Τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά που τους είναι εύκολη η πληροφορία, το αναζητούν το μοίρασμα. Εάν δουν κάτι ζωντανό, καταρχήν το ζωντανό ροκ, ας πούμε, γιατί κυρίως για το ροκ κλείνει προς το ροκ το βιβλίο, γιατί εγώ αυτή τη μουσική ακούω. Και το heavy metal το παλιό, όχι το σημερινό που είναι διάφορα άλλα πράγματα, δεν το αποτάσσω, δεν αποτάσσω με το καινούριο, αλλά το παλιό ήταν η αρχή. Κάθε αρχή πρέπει να εξηγείται για να δεις πως έφτασες μετά. Το ζωντανό λοιπόν, έρχονται Iron Maiden τώρα, έχουν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες κόσμο, και βλέπεις ότι έρχονται μπαμπάδες με παιδιά τους και εγώ θα πάει με την κόρη μου. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που είδα τόσους γονείς με παιδιά. Αυτό κάτι σημαίνει. Yeah, δεν τα τραβάς τα παιδιά με το ζόρι όταν είναι στο γυμνάσιο, αν δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό που θα δουν θα είναι μοναδικό. Είναι από γέρους, εντάξει, αλλά κοίτα να δεις που παίζουν καλά. Κοίτα να δεις που δεν μασάνε. Κοίτα να δεις που παίζουν όπως το δίσκο. Κοίτα να δεις που μπορείς να τους ψάξεις στο YouTube και 10 χρόνια πριν να παίζουν το ίδιο καλά όπως παίζουν και τώρα που τους είδα. Αυτό λοιπόν είναι μια μοναδικότητα. Και δεν λέμε το ότι είναι μοναδικότητα μόνο των 80's, γιατί και πιο μεγάλοι που ήταν στα 70's υπάρχουν κάποιοι. Αρκετοί θα έλεγα. Αλλά είναι κάτι ζωντανό που εμάς τον 80's μας επηρέασε. Εμείς περιμέναμε να δούμε τους Iron Maiden. Yeah. Περιμέναμε να δούμε τους Scorpions. Έχω ένα κεφάλαιο μέσα το 85 που έρχεται τρέχοντας ένας φίλος με το τεύχος του heavy metal που λέει ότι ήρθαν οι Scorpions στην Βικτόρια, την pub στην Νίκαια. Τους έβαλε μέσα ο Γιάννης Κουτουβός, ο Μακαρίτης, ο οποίος έκανε μεγάλη δουλειά για να αναπτυχθεί το heavy metal στην Ελλάδα. Ευτυχώς πρόλαβα και το γνώρισα και του το είπα και διαζώσεις ότι έκανε, ότι του είμαστε ευγνώμονες για αυτό που έκανε. Έχει λοιπόν το ρεπορτάζ, το πρωτόλιο ρεπορτάζ του Κουτουβού, ότι ήρθαν και πήγαν στη Βικτόρια. Και έχει και φωτογραφίες στο αεροδρόμιο με το Σένκερ και το Μάινερ. Και διαβάζουμε το περιοδικό και λέμε θα έρθουν στην Ελλάδα οι Scorpions. Τελικά και λέγανε. Το έχω αναφέρει αυτό το κομμάτι. Από πηγές. Αυτά είναι από πηγές πραγματικές. Το έχω κρατήσει μοταμό. Έχουμε φτιάξει, έλεγε ο Κουτουβός, ένα καινούριο στάδιο, το ΣΕΦ, το οποίο είναι ιδανικό για συναυλίες. Και μακάρι όταν θα έρθετε να παίξετε εδώ. Και τελικά όταν ήρθαν το 90, οι Scorpions έπαιξαν στο ΣΕΦ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Έπαιξαν εκεί. Έχουν έρθει άπειρες φορές βέβαια τώρα. Επίσης ξανάρθανε το καλοκαίρι. Επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε δεν φταίνε τα έτη τίποτα. Τα αίτης είναι απλώς δεν φεύγουνε. Ας προσέχατε. Τι να κάνουμε. Τρομερό εσύ. Τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Το ότι δεν φεύγουν είναι τρομερό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Παρότι εντάξει. Είχαμε τα. Τώρα σε κάποιον ρε παιδί μου προσπαθώ να πω πώς θα μπορούσα να το περιγράψω και είπαμε λίγο η κατάσταση στην Ελλάδα. Εντάξει. Και στο εξωτερικό ήταν διαφορετικά. Είχαμε αυτά εκεί πυρηνικούς εξοπλισμούς. Είχαμε Τσερνόμπιλ. Δηλαδή υπάρχουν άλλες αναφορές στα του εξωτερικού κλιμάκου, ψυχρού πολέμου, χίλια δυο άλλα πράγματα. Εντάξει, μην το ανοίξουμε τόσο πολύ. Μετά πηγαίνει σε πολύ ευρύτερο αφιέρωμα. Έχω και τέτοια μέσα βέβαια. Τα έχω και εντάξει και αυτά. Πώς να λείπουν. Το Challenger, την τοξική βροχή που φάγαμε στην πρώτη συναυλία που πήγα τον Σάξον. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Αναβλήθηκε την πρώτη μέρα λόγω βροχής. Το Τσέρνομπιλ είχε μόλις σκάσει. Λέει: πω, θα γίνουμε όλοι τέρατα. Πρέπει να προφυλαχτούμε. Την άλλη μέρα όμως, εντάξει που δεν είχε βροχή, πήγαμε όλοι κανονικά. Έπεσε και ξύλο εκεί μεταξύ Παοκτζίδων και Ολυμπιακών την πρώτη μέρα. Ήταν ακόμα συνέβαιναν αυτά. Μετά το 88, το τέλος της δεκαετίας έχει επίσης ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχοντας μεγαλώσει, διαβάζεις περισσότερες εφημερίδες, ενδιαφέρεσαι για την πολιτική κατάσταση, παρακολουθείς ειδήσεις. Πηγαίνει σε περισσότερες ταινίες, μπορείς να δεις πλέον και τις ακατάλληλες. Δηλαδή το Once Upon a Time in America ήταν ακατάλληλο, ας πούμε, όταν βγήκε του Σέρτζιο Λεόνε το 84. Δεν μπορούσαμε να το δούμε και λέγαμε τι να έχει μέσα αυτό. Είναι και τόσο μεγάλο, ας πούμε. Έχει πολλές ταινίες μέσα το βιβλίο, γιατί οι ταινίες ήταν ένα πεδίο αναφοράς. Δηλαδή πέρα από τις 9,5 εβδομάδες, από το Against the Lodge, από το Terminator, ήταν ταινίες που ακόμα και τώρα θεωρούνται κλασικές. Και που τη δεκαετία του 90 λάτρευαν να τις θάβουν. Η κάθε επόμενη δεκαετία πρέπει οπωσδήποτε να κάνει τη διαφορά και την προηγούμενη πρέπει να τη θάβει. Κατά κάποιο τρόπο εντάξει. Εντάξει, νομοτελειακά. Ναι, αλλά κοίτα να δεις που ποιος μπορεί να θυμάται κάτι ατόφιο από τα 90s. Τα 90s ήταν ενδιαφέρουσα εποχή. Λες και, μιλάω λες και είμαι Μαθουσάλλας. Ήμουνα στη δεκαετία των 20 στα 90s. Έλα όμως που πώς είναι να είσαι στη δεκαετία των 20 να έχεις μεγαλώσει με όλες αυτές τις μουσικές και με τις ταινίες. Και ναι, μεν οι ταινίες πήγαν μπροστά σαν σενάριο στα 90s. Η μουσική όμως πήρε μια στροφή πολύ πιο σκοτεινή. Δηλαδή με το grunge και με το σκληρό ήχο που εμείς
πολεμάγαμε να ακούσουμε Final Countdown σε δισκοτέκ για να έχει μισό solo και μετά παίζανε όλοι Soundgarden και τα λοιπά παντού. Melon Collie and the, πώς τους λέγανε, τους Smashing Pumpkins και τέτοια που είχαν κάτι κιθάρες που δεν θα τις άκουγες ποτέ στο ραδιόφωνο και παίζονταν μόνο τέτοια. Εντάξει, ήταν η επόμενη. Επόμενη, τι λέω, την επόμενη, γιατί εγώ είχα μείνει στα 80's ακόμα. Ναι. Περίμενα να ακούσω, ας πούμε, Winger, White Snake. Εν πάση περιπτώσει, και τα 90's έχουν πάρα πολλά. Πρέπει κάποιος όμως το 90's να τα γράψει αυτά. Ναι, εγώ δεν μπορώ να τα γράψω τόσο καλά. Εκτός αν προσπαθήσω, δεν ξέρω να το σκεφτώ και θα λείπω. Πλησιάζοντας λοιπόν στο τέλος της δεκαετίας, είχαμε την πολιτική ανακατάταξη με τα σκάνδαλα. Και εκεί μπαίνει και το ποδόσφαιρο στη μέση με τον Κοσκοτά και με όλη αυτή την ιστορία που γράφαν όλες οι εφημερίδες για τον Κοσκοτά. Με τον Ολυμπιακό να τρώει 4 από τον Παναθηναϊκό, καταρχήν το 86 τον τελικό, εντάξει. Και το 87 με τον Καζιμιέρσκι να του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια 1-4. Και τους, από τον αγνό φύλαθρο του Ολυμπιακού να βγαίνει και να λέει: Πού είναι ο Νταϊφάς, θα παραιτηθεί τώρα. Αυτό υπάρχει και σε βίντεο, μάλιστα το είδα. Πού είναι ο Νταϊφάς, εμείς ερχόμαστε στο γήπεδο εδώ και πονάμε και για την ομάδα είμαστε εδώ, λοιπόν. Είχε, αυτό δεν το λέω από άποψη γραφικότητας, ήταν πιο άμεση η κατάσταση. Δεν υπήρχαν social media. Εάν έβλεπες ένα μαρκούτσι κατά το κοινό, λεγόμενο ένα μικρόφωνο στον δρόμο που ψάρευε φωνές, πήγαινες να μιλήσεις, δεν σε ένοιαζε αν θα έχουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Έλατε. Έτσι κι αλλιώς η ΕΡΤ, βέβαια, μετά από τόσα ρεπορτάζ, έγραψε πάνω διάφορες άλλες σειρές, έσβησε τα ποδόσφαιρα, έσβησε πολλά αξίες. Πολλά έσβησε η ΕΡΤ, δυστυχώς. Οπότε δεν θα είχαν και τύχει τα προσωπικά δεδομένα του οποιοδήποτε. Κράτησε όμως και ένα τεράστιο αρχείο που ευτυχώς που υπάρχει. Να. Προς το τέλος λοιπόν της δεκαετίας, έχω την λεγόμενη, το 88 που ήταν η τελευταία λυκείου για μένα, έχω τη λεγόμενη πενταήμερη, που είναι η άκυρη φράση, γιατί είναι πενθήμερη βέβαια η εκδομή. Σωστό. Αλλά πενταήμερη έχει κατοχυρωθεί και έτσι θα τη λέμε πάντα, όπως και τους Van Halen. Και θέλω να κρατήσουμε εδώ πέρα την πενταήμερη, πενθήμερη, ή όπως αλλιώς θέλουμε να την πούμε, για να πούμε δύο πράγματα παραπάνω για αυτήν, γιατί πάντα σε σχέση με το βιβλίο, διότι κυρίες και κύριοι, τώρα είναι 11.30, πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, ένα τελευταίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την κάτι φορά. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club. Μόλις εδώ μου λέει ο Παναγιώτης, από που είχε κρατήσει βασικούς στίχους του τραγουδιού Axl Rose, πήγαινε παλιά ιστορία, πήγαινε στον ίδιο ουσιαστικά, ήταν βίωμά του στην πραγματικότητα. Καθώς πες το, όταν έφτασε το 80. Το 1980 από την Ινδιάνα στο Λος Άντζελες για να βρει την τύχη του σαν μουσικός, με το που έφτασε στον βρώμικο σταθμό εκεί και κατέβηκε και τον είδε ψαρωμένο ένας άστεγος που ήταν μέσα κάτι κουτιά και ζούσε. Του είπε τη διάσημη φράση «You're in the jungle, baby. You know who you are. You're in the jungle. You're gonna die». Για να το φοβήσει. Και το κράτησε αυτό. Και 7 χρόνια μετά το έβαλε σε αυτό το δίσκο που είναι από τους σημαδιακούς γενικά στην ιστορία του ροκ. Γιατί ξαναγύρισε το σκληρό ροκ, το οποίο στα 80's είχε αρχίσει να γίνεται πολύ καθώς πρέπει σε εκείνη την εποχή. Το Appetite for Destruction βγήκε το 87, 35 χρόνια σαν φέτος δηλαδή, αλλά έγινε επιτυχία ένα χρόνο μετά, το 88, και σηματοδότησε ακριβώς τη στροφή προς τον πιο σκληρό ήχο του rock. Στο βιβλίο, πέραν το ότι ακουγόταν για 2 χρόνια αυτός ο δίσκος, δηλαδή από το 87 που βγήκε και που ήταν low key, ακούγονταν λίγο, μέχρι το 88 που έκανε επιτυχία και το 89 που έκανε ακόμα μεγαλύτερη, ακούγονταν διαρκώς αυτός ο δίσκος. Εκεί λοιπόν σηματοδοτείται και το δικό μου πέρασμα στο πανεπιστήμιο και πλέον αρχίζεις ως μεγάλος να κάνεις κάποια πράγματα που πριν δεν επιτρέπονταν να κάνεις. Και αυτή η καλώς λεγόμενη αλητεία που ήταν της μόδας, που έφεραν την Guns N' Roses με πολύ φόρα, ήταν κάτι που επίσης το έπαιρνες στη ζωή σου σαν οδηγό, όπως έπαιρνες σαν οδηγό και τα προηγούμενα ακούσματα, τα πιο καλοσυνδερωμένα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, και το αναφέρω, δεν θέλω να το αναφέρω όλο, μια πραγματική συνομιλία από ραδιόφωνο του Κώστα Μιλωνά με έναν ακροατή, ο οποίος λέγοντας το καλοκαίρι του 89 τώρα πλέον, έτσι, έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που βγήκε το Appetite for Destruction, λέει: Κώστα, τι συγκρότημα είναι αυτό. Τι συγκρότημα είναι αυτό, ρε Κώστα? Ναι, του λέει, ξέρεις, ο Μιλωνάς μετρημένος, του λέει, είναι πολύ καλή και τα λοιπά. Ρε Κώστα, έχω πάει και έχω βρει τις παλιές μου μπαντάνες, έχω βγάλει τις μπότες μου, αφήνω μαλλί, τι μου λες τώρα, ας πούμε. Δηλαδή είχε επηρεάσει σαρωτικά το ροκά, ας πούμε, το μέσο ροκά. Έτσι. Και εντάξει, Guns N' Roses με όλη την παρακμή και την υπερβολή
που η δεκαετία είναι σαν να σωρεύει προς το τέλος, σαν να σκάει το κύμα, ας πούμε, στο τέλος, στο τελευταίο χρόνο. Ναι, ωραίο, ενδιαφέρον αυτό, ναι. Και πλέον και το, και το rock, μα γι' αυτό ήρθε και το grunge στην ουσία. Ήταν μια, ένα απότομο της βιομηχανίας επιλογή, αλλά υπήρχε η σκηνή, η, η δεύτερη κατηγορία, τα κολεγιακά συγκροτήματα, αυτοί που δεν ήταν καλοί κιθαρίστες και που παίζανε punk, νέο punk κτλ. Υπήρχε η σκηνή και είπαν αυτό το φούσκωμα να, να έχουν όλοι τεράστια μαλλιά, πολύ ωραίες γυναίκες, να είναι όλοι ψηλοί, βαμμένοι με, με eyeliner και να ποζάρουν στα εξώφυλλα. Και όλες οι power ballads μία πίσω από την άλλη ίδιες. Εντάξει, κάπου θα τους το χαλάσουμε το πάρτι. Και βγαίνει το grunge λοιπόν, που αρχίζουν να κλαίνε όλοι μαζί, που δεν έχουν τόσα πολλά ναρκωτικά για να μοιράσουν και να περάσουν όλοι καλά το ίδιο. Εντάξει, τώρα βέβαια αστείευομαι, εντάξει, και δεν είναι όλα το ίδιο το grunge και, και παντού, και ούτε και το rock και το hard rock έχει μόνο καλά ονόματα, εννοείται αυτό. Άλλωστε αυτό έφερε, ο υπερπληθωρισμός έφερε την επόμενη κατάσταση. Έτσι. Αυτό είναι. Οπότε το βιβλίο τελειώνει σε ένα on a high που λένε και στο χωριό μου. Mm-hmm. Δηλαδή στο τέλος δεκαετίας του 80, τα τρελά πάρτι που γίνονταν, τα σφινάκια V52, τα αναμένα πάνω στις μπάρες να γίνεται χαμός, να παίζουν power ballads παντού, να έχουν βγάλει όλοι τεράστιους δίσκους από Phil Collins, από Cher, από... Είναι, η power ballad δεν παίζει παντού, από τα σινεμά, από, ναι, ναι. Η power ballad δηλαδή έπαιζε σε soundtrack, στο ραδιόφωνο, στο MTV. Πλέον είχαμε MTV. Να, MTV βέβαια. Τεράστια ιστορία. Βέβαια. MTV Europe από το 88 και μετά έβλεπες MTV Europe, που έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ. Δηλαδή αυτό ήταν κάποτε 2-3 χρόνια πριν, ήταν ένα όνειρο. Έλεγες, ναι. Ωραία, ωραίο το μουσικόραμα, αλλά διαρκεί μόνο 25 λεπτά, ας πούμε. Δεν θα γινόταν να βλέπαμε συνέχεια βίντεο κλιπ. Δεν θέλω να βλέπω τίποτα άλλο. Υπήρχε το MTV λοιπόν. Υπήρχε το MTV. Και εγώ έγραφα με βιντεοκασέτα από το MTV. Το οποίο την πανόγραφα συνέχεια. Μια την πανόγραφα, 3 ώρες τραγούδι ξανά, άλλα βιντεοκλαβό πάνω, άλλα βιντεοκλαβό πάνω, διαλυμένη. Ωραία, ωραία, όμορφες στιγμές όμως. Έτσι, έτσι είναι. Και τελειώνει λοιπόν το βιβλίο, χωρίς να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, σε κορύφωση. Δηλαδή τα πράγματα θα πάνε έτσι και ακόμα καλή, και χειρότερα να πάνε, πάλι πάρα πολύ καλά θα είμαστε. Είναι με αυτό το στυλ. Και νομίζω ότι όπως είναι ένα στυλ ταινιών που σου κάνει το cut απότομα, μου έρχεται βέβαια τώρα τον Monty Python σε αυτό που, ενώ είναι εποχής, μπαίνουν οι αστυνομικοί στη μέση και χαλάνε την ιστορία. Δεν είναι απότομο το κόψιμο, είναι σε κορύφωση. Δηλαδή τα 80's προς το τέλος ήταν η απουσία της ιδέας ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι που θα σε χαλάσει μετά. Και κοίτα να δεις που αυτό ήταν πολύ κοντά, ναι, μουσικά, ναι, θα άλλαζε το κλίμα. Ναι, το ατέλειο το πάρτι αυτό θα σταμάταγε. Υπάρχει μια πάρα πολύ χαρακτηριστική, ένας χαρακτηριστικός διάλογος στην ταινία The Wrestler με τον Mickey Rourke, mm-hmm, που βγήκε το 2008 βέβαια, έτσι, όπου έχει τον παλαιστή, τον παλέμαχο που είναι 80's, που παίζει Guns N' Roses όταν έβγαινε, ας πούμε, στο ring επάνω, και Quiet Riot και τα λοιπά, ο οποίος όμως είναι συντεμένος και τον έχει ξεβράσει το σύστημα. Είναι σε μια εποχή που η ταινία έχει πάρει και Όσκαρ. Νομίζω ήταν υποψήφια για Όσκαρ ο Μίκι Ρούρκ, ή το πήρε, δεν θυμάμαι. Νομίζω υποψήφιος. Ναι, υποψήφιος, δεν πρέπει να το πήρε. Και δείχνει, έχει ένα διάλογο που λέει, βρίσκεται με μια stripper, η οποία είναι και αυτή μεγάλη ηλικία και έχει από τα 80's εικόνες. Λέει, τι ωραία που ήταν τα 80's, ας πούμε, που είχαμε τους Rat, τους Motley Crue, τους Def Leppard. Και το λένε και το ζούνε οι άνθρωποι. Και μετά λέει, ήρθαν αυτοί οι υπόλοιποι που είπαν ότι πρέπει να κλαίμε και να τους χαλάσουμε το πάρτι. Γιατί τι πρόβλημα είχαν, λέει, που πέναγαμε εμείς καλά. Γιατί μας την κόψανε τη χαρά. Αυτό κάνει κύκλους. Οπότε μουσικά η δεκαετία του 90 έχει άλλο ύφος. Όχι, το πήρε. Άλλο ξέρω, το πήρε. Πήρε μπάφτα. Μπάφτα, ναι. Δεν πήρε μπάφτα, πρέπει να πει Όσκαρ και δεν εγώ αυτό. Αμφιβολία, ναι. Όχι, ήταν και αυτός και η Μαρίζα Τομέι. Η Μαρίζα Τομέι με την οποία έχει το διάλογο αυτόν. Προτάθηκαν αλλά δεν κέρδισαν. Ναι. Οπότε τα 80's είναι για πολύ κόσμο και για πολλές χώρες παγκοσμίως είναι μια παρακαταθήκη πολιτισμική για διάφορα πράγματα. Δεν την ξέρουμε σε σχέση με τα 60's και με τα 70's. Κάθε δεκαετία έχει τρομακτικά πράγματα που δεν έχουν συμβεί σε άλλη. Η μία εξάλλου χτίζει και η επόμενη έρχεται πάνω στο κτισμένο της προηγούμενης. Είτε να το ρίξει κάτω, είτε να το πάει παραπάνω. Ναι. Απλώς έχει σημασία ο άνθρωποι της εποχής να καταθέτουν το καλό που έζησαν από εκεί και να βρίσκουν και κάποια σύνδεση με το σήμερα. Δηλαδή προσπαθώ να το κάνω αυτό, χωρίς βέβαια μεγάλο κόπο, γιατί εδώ λέμε οι διαφημίσεις, τα παιδικά σύριαλ, οι ταινίες, παντού υπάρχουν αναφορές έτσι σήμερα. Λοιπόν, τώρα που λες, τώρα έτσι αυτά. Λοιπόν, πάμε. Prima Vista. Ποια είναι η διαφήμιση των έτης?
η ελληνική διαφήμιση των Ελληνικών. Πρώτο μου ήρθε στο μυαλό είναι το τίκου τίκου τί Χένιγκερ 1983, τέτοιο. Πολλές διαφημίσεις. Iconic. Nissan Micra 1988, Hazy Shade of Winter. Μόνο το Nissan Micra κόκκινο βαράει Hazy Shade of Winter. Και αστυνομικός με μηχανή που. Δεν τη θυμάμαι αυτή. Κατάλαβε. Φανταστική. Φανταστική. Θα την ψάξω να την. Πάντως έχω ένα κεφάλαιο για το Hazy Shade of Winter μέσα στο βιβλίο. Ναι. Που είναι τον Bangles η διασκευή. Ναι. Γιατί είναι του Simon & Garfunkel το αυθεντικό. Πάνω στην τελευταία μέρα του σχολείου. Γιατί τότε είχε βγει και η ταινία Less Than Zero από το soundtrack της οποίας είναι το η διασκευή αυτών των Bangles. Οπότε πολύ, πολύ ταινία, πολύ μουσική. Πολύ, γιατί αυτές ήταν οι παραστάσεις μας. Ποια είναι η ταινία των 80's? Δεν υπάρχει με τίποτα μία, αλλά. Το ξέρω, το ξέρω, αλλά αυτό είναι το πρίμα βίστα. Μπα, τρεις. Blade Runner, 9,5 εβδομάδες και το όνομα του Ρόδου. Πλατούν. Καλά, όχι, μην αρχίσουμε να λέμε. Ναι. Θέλουμε άλλες 5 εκπομπές. Μόνο με name dropping. Για μένα προσωπικά, δηλαδή όχι μόνο τι μ' άρεσαν εμένα, αν θα έλεγα για τη δική μου γενιά ποιες ήταν 3 από τις οριακές, ήταν, οι 2 από τις 3 ήταν σίγουρα οριακές. Δηλαδή το Blade Runner ήταν οριακή ταινία, το 9,5 εβδομάδες ήταν οριακή ταινία και προς το τέλος της δεκαετίας, τι να πεις, μπορεί να διαλέξει μια τρίτη. Οποιαδήποτε, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ναι. Ναι. Το The Wall, ας πούμε, ήταν μια φοβερή ταινία επίσης, που δεν ήταν όμως ακόμα. Είχε προηγηθεί το άλμπουμ. Η ταινία ήταν μια αποκάλυψη γιατί είχε και την οπτικοποίηση με τα εφέ του Gerald Garf, ας πούμε, που έδειχνε και την εκπαίδευση, έδειχνε τον πόλεμο. Ήταν μια πολύ πρωτότυπη ταινία. Όταν ακόμα δεν υπήρχαν graphics ψηφιακά, ήταν ένα τεράστιο πράγμα το The Wall. Δύσκολα, δύσκολα όλα αυτά. Καλά, παιδιά, δεν αρχίζω να λέμε τώρα αφιέρωμα έτη είναι ατελείωτο. Εμένα, α πούμε, το κάνει και σήμερα. Πώ το Stand By Me, α πούμε. Ναι. Εμένα, η ταινία των έτσι για μένα. Για να δούμε και σε ποια ηλικία σε πετυχαίνει η ταινία. Βέβαια. Οπωσδήποτε. Και σου αλλάζει τα φώτα. Βέβαια. Ναι, το Stand By Me, ειδικά είναι μια ταινία που σου αλλάζει τα φώτα. Ενώ λοιπόν για όλε τι προηγούμενε ερωτήσει μου δεν έχω απαντήσει, νομίζω ότι στην πιο δύσκολη ερώτηση όλων, εγώ έχω αυτόματη απάντηση. Αλλά θέλω τη δική σου. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία η δικιά μου. Ποιο είναι το τραγούδι των Aids? Ένα. Μόνο ένα. Πολύ δύσκολο. Το I Just Died in Your Arms Tonight. Πάλι βιωματικά. Δεν έχουμε, σέβομαι. Τι να κάνω. Σέβομαι. Σέβομαι πολύ. Είναι ένα τραγούδι. Εντάξει, το λέω τώρα, θα μπορούσα να είναι άλλα 10 θέσεις του, αλλά έχει τον ήχο που δεν έχει αναπαραχθεί καθόλου σε καμία άλλη δεκαετία. Το ύφος που είναι χαρακτηριστικό των 80's, την αμφισημία των στίχων που είναι ερωτικό αλλά και λέει και κάτι άλλο και υπάρχει κεφάλαιο στο βιβλίο για το κομμάτι αυτό, και κυρίως η επεξεργασμένη στο στούντιο διάθεση που έχει, γιατί αυτό είναι μετρημένο το πράγμα για να σου προκαλεί αυτή τη χαρμολύπη και το ωραίο πράγμα, το οποίο το έχουν κάνει τρομεροί τύποι μέσα στα στούντιο, μετρώντας το πώς θα παίζει τον μπάσο, μετρώντας τα πλήκτρα, τι στρώσεις θα έχουν κτλ. Σε μια εποχή που ήταν εξωφρενικά δυσκολότερο να γραφτεί μουσική. Προφανώς. Καταρχήν, όπως. Το λέμε απλώς με αυτές τις δύο λέξεις, χωρίς παραπάνω πράγματα. Ναι. Καταρχήν, υπήρχε και ένα αυτόματο quality control σε αυτόν που έγραφε, γιατί είχε ακούσει προηγούμενους που ήταν Τιτάνες, που ήταν τα κλασικά ονόματα, οπότε έπρεπε να αναμετρηθεί με σεβασμό απέναντί τους. Οπότε έπρεπε να μάθει την τέχνη του, να μάθει το όργανό του, να συνεργαστεί με κάποιον που θα είναι ίσως καλύτερος συνθέτης μέσα στην μπάντα, να κάνει πρόβες. Αυτά όλα. Εντάξει, η τεχνολογία τα έχει κάνει πιο εύκολα, αλλά. Δεν πρέπει στο μυαλό των ανθρώπων που ζουν στο σήμερα να τα καταστήσει περιτά. Γιατί πάντα η προσπάθεια είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα και η επεξεργασία. Έτσι. Λοιπόν, για περίπου όλους τους ίδιους λόγους που είπες, σχεδόν όλους τους ίδιους λόγους, για μένα το τραγούδι των Έτσι είναι το Big Japan. Ναι. Α, επίσης. Ναι. Εντάξει. Ένα pop κομμάτι το οποίο όντως για το πρώτο μισό είναι ένα από τα κομμάτια που στην Ελλάδα, γιατί δεν έγινε διεθνής επιτυχία. Σωστό. Ήταν μια ευρωπαϊκή Euro Disco, ας πούμε, φάση αυτή, η οποία βέβαια μακροημέρευσε και με την ευγενική διασκευή του Κώστα Χαριτοδηλωμένου, Lost in the Night. Ναι. Το οποίο για μένα είναι αυθύπαρκτο κομμάτι. Ναι. Επηρεάστηκε, ναι, αλλά είναι αυθύπαρκτο κομμάτι, έτσι. Ναι. Εντάξει, μεγάλο κομμάτι το. Η Big Japan, η Alphaville, Γερμανία εντωμεταξύ, έτσι. Ναι. Αυτός ο δίσκος, το Forever Young, είναι πολύ καλός. Εγώ ακούω rock και heavy metal τώρα, έτσι, αλλά τον έχω τον δίσκο. Έχω και πολλούς τέτοιους δίσκους. Και δεν τα αποτάσσω με καθόλου τα ακούσματα όλα αυτά. Γιατί είναι σύνθεση. Η σύνθεση έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε πριν. Τρόπο γραφής, ύφος, επεξεργασία,
Όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικά. Είπαμε πολλά, μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Να δούμε λίγο τι λένε, τι λέει και ο κόσμος εδώ, ο οποίος έχει στείλει μηνύματα. Όπως λέει, fun fact, δεν το έχω ακούσει εγώ, πρέπει να πω, ότι το Eye of the Tiger αντικατέστησε το Another One Bites the Dust στο rock μετά την τελική άρνηση των Queen. Για την ακριβή, για την ακρίβεια, δεν το αντικατέστησε. Το γράφω αυτό στο βιβλίο, γιατί είναι, υπάρχει σχετικό κεφάλαιο. Είχαν βάλει σε ένα demo της ταινίας το Another One Bites the Dust. Δεν βρήκαν τα δικαιώματα όμως, δεν μπορούσαν να το δώσαν οι Queen. Οπότε ο Σταλόνε ο ίδιος αναζήτησε μέσω των Scotty Brothers, που ήταν μια Ιταλοαμερικάνων εταιρεία δισκογραφική, μικρή σχετικά, ένα άγνωστο συγκρότημα το οποίο όμως να έχει pumping beat σαν αυτό των Queen. Η Survivor, που ήταν ένα γκρουπ το οποίο υπήρχε επειδή ένας από τους δύο βασικούς συνθέτες, ο Jim Petterick, ήταν ψημένος, ήταν τριαντάρης δηλαδή τότε, και ακόμα και τώρα είναι φοβερός συνθέτης. Γράφει λοιπόν γρήγορα ένα κομμάτι, γιατί του το ζήτησαν οι Scotty Brothers, όχι ακριβώς επειδή του είπαν γιατί προορίζεται, λέει θέλουμε ένα κομμάτι σε μια ταινία που θα κάνει, τους γράφει το κομμάτι, το δίνει, και μετά από λίγο καιρό παίρνει τα μηνύματα από τον τηλεφωνητή του, γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά βέβαια. Σωστό. Και ακούει μια φωνή, του λέει «Hey, yo, Jim, I'm Sly». Αυτό λέει «Εντάξει, μου κάνει πλάκα κάποιος», αλλά μετά το ξανακούλε το μήνυμα, δεν μπορεί, ας πούμε, μοιάζει πολύ φωνή. Και το πήρε πίσω, δεν θυμάμαι τι έγινε. Τέλος πάντων, του κάνει απευθείας την επαφή ο Σταλόνε. Του λέει «Μα θέλω ένα κομμάτι έτσι και έτσι». Και μάλιστα πρώτα διάλεξε το προηγούμενο, από τον προηγούμενο δίσκο το Survivor, το «A Poor Man's Son», το κομμάτι. Το οποίο ήταν δεν έγινε επιτυχία, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και του λέει θα σου γράψω κάτι ακόμα καλύτερο. Το είχε γράψει το κομμάτι, το είχε σε μια πιο γρήγορη εκδοχή, η οποία στο demo ακούγεται στην αρχή του Rocky 3. Στην αρχή του Rocky 3 το κομμάτι που ακούγεται ακούγεται πιο γρήγορα, είναι το demo. Αυτό είναι σατανικές λεπτομέρειες. Ναι. Και το κανονικό κομμάτι είναι από αυτά τα κομμάτια, το Eye of the Tiger, έτσι όπως μπήκε στο δίσκο, είναι από αυτά τα κομμάτια που δεν μπορείς να το αλλάξεις τίποτα για να το κάνεις καλύτερο. Αυτό είναι, ότι τελειοποιήθηκε η φόρμουλα στα 80's. Δηλαδή σε κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα πειράξεις καθόλου, ούτε να τα διασκευάσεις καν. Όπως είναι τόσο ολοκληρωμένα. Όπως το πες. Ο επαναστάτης Μπολσονάρος, που είναι μοντέλο του 67, όπως λέει ο ίδιος, λέει: η πρώτη μας έγχρωμη TV είχε υποδοχή για ακουστικά. Φτιάχνω σε ηλεκτρολόγο καλώδιο κλέφτη που το συνδέω στο Walkman που είχε REC και αυτά. Δεν είχε μείνει τραγούδι από MTV που να μην το γράψω. Αυτά είναι. Αυτά, άντε ξεπέρασε το τώρα αυτό. Δεν ξεπερνιέται αυτό με τίποτα. Τέτοια πράγματα, ωραία. Φίλος λέει ότι καλύτερος κιθαρίστης μαζί με τον Χέντριξ ήταν ο Άντι Τέιλορ. Εντάξει τώρα, ο Άντι Τέιλορ μεγάλο κεφάλαιο για τους Duran Duran, ροκάς και παραγωγός και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν τώρα επίπεδου τέτοιου ούτε κατά διάνοια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι η γνώμη μου αυτή. Πολύ καλός, εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Το άλμπουμ του, το Thunder ας πούμε, είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα κιθαριστικού ροκ, γιατί έχει και τον κιθαρίστα των Sex Pistols, ο Steve Jones μέσα. Αυτοί συνεργάζονταν για ένα 2-3 χρόνια. Και έχουν γράψει ένα δίσκο το 87 επίσης πάλι, το Thunder, το οποίο έχει αυτούς τους δύο στην κιθάρα, σύνθεση ο Άντι Τέιλορ, πάρα πολύ ωραίος. Αλλά εντάξει, δεν είναι επίπεδο σαν κιθαρίστας τεχνικά κάτι τρομακτικό. Να. Φίλος λέει, το ροκ του τότε τύπου hair metal ήταν καθαρά glam rock ή poser rock, περμανάν κολλάν, eyeliner και τα αρέστα. Μάλιστα. Φίλος λέει 80's ίσον. Έχει βάλει τα δεκά. Ναι. Λέει Wham. Duran Duran. Ναι. Αυριανή. Εντάξει. Ναι. Οπωσδήποτε. Φιλάθλος. Βέβαια. Θωμάς Μαύρος. 100%. Ιδιωτική. Ιδιωτική λες παιδιά. Το 89. Τέλειος. Στο τέλος. Στα τελειώματα. Ναι, ναι. Κυριάκος Παπαχρόνης. Ναι, επίσης. Τάκης Καραγιοζόπουλος. Έτσι. Υπάρχει ο Καραγιοζόπουλος name check μέσα στο 01, ναι. Μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο το 89. Έτσι. Γιατί συνδυάζεται με μια συναυλία του Nick Cave που είχε γίνει 2-3 μέρες πιο πριν και είχα πάει. Λοιπόν. Και Depeche Mode, μάλιστα. Το να ήσουν γκέι ή λεσβία στη δεκαετία του 80 και για παράδειγμα στην εφηβεία, λέει κάποιος, να φανταστώ, δεν θα ήταν το ίδιο ανέμελο όπως για άλλων μνήμες. Καθόλου. 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 Είναι αλήθεια. Ο Κώστας λέει επίσης και για τους Accept έλεγαν το 85 στο θέατρο Τέντα. Δεν είχαν έρθει, ξέρετε, έλεγαν ότι θα έρθουν. Mm. Αλλά αυτά ήταν κάθε μήνα σχεδόν φήμες ότι θα έρχονταν. Εντάξει. Φίλος λέει ότι ο Coverdale 2 χρόνια μετά τον Sykes, που έπαιξε το εμβληματικό σόλο με δοξάρι στο Still of the Night, τον απέλυσε και προσέλαβε τον Vi. Ναι, στην ουσία δεν τον είχε απολύσει πριν βγει καν το άλμπουμ το
το 1987 έχει τον Whitesnake, έχει το εξής φοβερό, ότι όλοι όσοι έπαιξαν στο άλμπουμ τους απέλυσε ο Coverdale, που το συνηθίζει αυτό, πριν καν ξεκινήσει η περιοδία για το άλμπουμ. Δηλαδή βγήκε το άλμπουμ και κανένας δεν από αυτούς που ακούγεται στο άλμπουμ δεν ήταν στο συγκρότημα. Ναι. Φίλος λέει, ξεκαθαρά το Appetite for Distraction είναι το κορυφαίο rock album της δεκαετίας του 80. Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι... του δεύτερου μισού, ναι, είναι ένα από τα 2-3 κορυφαία, γιατί αν δεν θέλεις να διακρίνεις σε στυλ, γιατί τα στυλ είναι όλα, έχουν κορυφώσει σε όλα τα στυλ. Δεν πρέπει να προκρίνεις ένα στυλ και να λες αυτό είναι και τα άλλα δεν υπάρχουν. Πάντως, σαν εμπορική δύναμη, δηλαδή συνδυάζει τρία πράγματα. Επιστροφή σε παλιό ήχο, εμπορική δυναμική που ήταν σαρωτικό και αλλαγή και επιδραστικότητα. Αυτά τα τρία τα περιλαμβάνει το Appetite for Distraction. Ναι. Και είναι πολύ μετρημένα τα άλμπουμ που έχουν και τα τρία αυτά στα 80's. Rock ή hard rock ή κάτι παραπάνω, όντως. Ναι. Φίλος λέει, στα AM 1584 στο ελληνικό και 1485 στο κάτω σούλι από τον αμερικανικό σταθμό και τον Πετρίδη, μάθαμε μουσική, παιδιά. Έτσι, έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Διάφοροι φίλοι θυμούνται βεβαίως στις διαφημίσεις πολλές. Στάγερ Ελλάς με Γιάννη Βόγλη, σαν Λαλίσιο Πετινό. Ναι, στο Αθήν Βάζο Μπρος, Ρενάτα και Πάση Ελλάδος. Εντάξει, πολλές ταινίες όπως καταλαβαίνετε. Πολλές διαφημίσεις, πολλά τραγούδια αναφέρονται επίσης στους κλασικά των 80's, στους You Spin Me Round, The Wild Boys και 1002. Ταινίες, Ο Σημαδεμένος, το Empire Strikes Back. Εντάξει, παιδιά, όλα αυτά. Σε όλα, ναι, δεν θα μας ακούσετε να λέμε σε τίποτα, όχι. Έτσι δεν το... Μα να σημειώσουμε το εξής, ότι η επιλογή των κεφαλαίων του βιβλίου έγινε με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί υπάρχουν άλλοι δύο τόμοι τέτοιοι που θα μπορούσαν να βγουν άνετα, ας πούμε, με πολύ περισσότερα. Για το Ευρωμπάσκετ δεν μπορείς να ξαναγράψεις, είναι μοναδική περίπτωση, αλλά παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν και έχω γράψει και επεξεργαστεί, αλλά επέλεξα για κάποιους λόγους να το αφήσω απ' έξω, γιατί δεν γινόταν να φτιάξουμε τη δομή, η οποία επίσης είναι 80's, 70's και 80's. Έτσι, δεν μπορεί να γινόταν πολύτομο το έργο. Λοιπόν, εντάξει, και πολλά πράγματα γράφεται εδώ, πολλά. Λέει, φίλος, αναζητήσεις στο YouTube βίντεο του Πέτερικ. Είναι όλη μέρα με την Πόρσε και τα λαμέ κουστούμια, ακόμα και σήμερα, ναι. Πάμπλουτος μόνο από τα δικαιώματα αυτού του τραγουδιού. Ναι, εντάξει, όχι, έχει γράψει κι άλλα. Ναι. Αλλά ναι, εννοείται. Ο Πέτερικ είχε βάψει και τα μαλλιά μοβ πριν από μερικά χρόνια. Είναι γεροντορωκάς, ας πούμε, επίπεδου μεταξύ Φλωρινιώτη και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Υπέροχος. Δύσιμο, ναι. Υπέροχος. Άρα υπέροχος. Κορυφαίος. Άρα υπέροχος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, τον Κώστα Μιαούλη. Όλους εσάς. Ναι, παιδιά, και όλα, και Ατάρι και Commodore και Amstrad και Βάτες. Δεν μιλήσαμε για τα ρούχα, δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεν είπαμε κουβέντα για ρούχα. Για kits και τέτοια. Τίποτα. Δεν ακούστηκε. Εντάξει, τότε δεν λέγονταν kits. Να λέμε. Όχι, τότε όχι. Πάσχουμε από το να χαρακτηρίζουμε εκ των υστέρων κάποια πράγματα. Αυτό προσπάθησα ακριβώς μιλώντας πολύ στον Ενεστώτα, δηλαδή με το πώς το βλέπαμε τότε το πράγμα. Είναι γραμμένο το βιβλίο. Έχει βέβαια και τρύπες στον χρόνο. Αλλά το kits εφευρέθηκε μετά. Kits υπήρχε και τότε η ορολογία, αλλά δεν το βλέπαμε kits επειδή φορούσαν μπάτες. Ήταν η μόδα. Σωστό. Απλώς. Σωστό, έτσι ακριβώς. Και ναι, το κομμάτι το 80 στον Λοκομότο για τους μικρούς είναι ένα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να το ακούσουν. Είναι πολύ ok. Ακούγονται ωραία πράγματα. Είναι ωραίο. Καλό, καλοφτιαγμένο και πολύ προσεγμένο βέβαια, κομμάτι. Βέβαια, όντως. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους εσάς την προσοχή και την ακρόαση. Περισσότερο απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμώς τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ο οποίος μας συντρόφισε σε αυτό το πολύ όμορφο δίωρο, σε αυτό το ωραίο ταξιδάκι που κάναμε. Οι ευχαριστίες είναι όλες, ανήκουν σε σένα. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνεις τρίτη φορά να μιλήσουμε ολόκληρο το δίωρο για κάτι το οποίο άπτεται των ενδιαφερόντων μου. Και τι να πω, ελπίζω να είσαι γούρικος όσο στο προηγούμενο βιβλίο, το οποίο στην ουσία στην αρχή του το κάναμε, άσχετο κορονοϊός μετά ήρθε, μας καθυστέρησε λίγο, αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, Somewhere in 80's Land, εκδόσεις Ιολκός, για σας και για χριστουγεννιάτικο δώρο και γενικώς να το έχετε. Και ακόμη και αν δεν είστε αυτής της ηλικίας, πιστέψτε με, θα το διαβάσετε πάρα πολύ εύκολα. Κυλάει νεράκι. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά Χριστούγεννα. Με και υγεία. Τα λέμε με το καλό, με υγεία, και τα λέμε με το καλό την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.